Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Πανηλήθιος στο Μετρόπολης του... στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ναι, δεν υπάρχει, είναι ασύλληπτο. Τρέχει, γυαλίζει το πάτωμα με το κεφάλι του, καθαρίζει, βαράει κουτουλιές στα τζάμια, τον τρώει, τα ρούχα του τον τρώνε. Έλα, πάρε ένα χατομάτιλο να χτενιστείς, έλα. Έλα. Τι έγινε, βρήκες το δρόμο για το στούντιο. Καλώς το ρίζω. Με λένε ρίζω και πως θέλω τα γυρίζω. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, θα σας κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και θα σας δώσω φυσικά την καλύτερη τιμή. Στους αδελφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να βρείτε και το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο με ένα κλικ στο www.listopartu.gr, εκεί όπου υπάρχει τεράστια γκάμα. Περισσότερα είπαμε στο 18133 και στο www.listopartu.gr με την εγγύηση των αδερφών Κωνσταντινίδη. Α3 κενό αρνεί ονοματεπώνυμο στο 54344. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται για τον Βασκαλιά του Κοβελία, καθώς από τη Δευτέρα 5 του Μάρτη καθημερινά στις 11 και 4 το πρωί, στις 3 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα γίνονται κληρώσεις. Ακούτε το όνομά σας και έχετε 30 λεπτά να τηλεφωνήσετε στο 18133 και να κερδίσετε το νοβελία για το φετινό Πασχαλιάτικο τραπέζι. Α3 κενό αρνεί ονοματεπώνυμο στο 54344. Αυτός είναι ο τρόπος που συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Και μην ξεχνάτε ότι τα κρέατα, τα αρνιά είναι προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου με 3 καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύωσμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχει στο metrosport.gr στο Facebook. Και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος χορηγός είναι η Hyundai Εσκιά της Βαλοδήμος, η οποία είναι συνεχώς κοντά σας με πολύ μεγάλες προσφορές, με
την εγγύηση της Εσχιάδης Βαλοδήμος, μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 σε όποια έκδοση θέλετε, με έκπτωση η οποία φτάνει μέχρι και τα 1.600 ευρώ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 23 10 596 596. Λέγε, θα σκάσεις, λέγε. Καλά ρε, πόσους καφέδες πίνεις? Πήρες από το Φραντζολίνο ένα, πήρες από την Αλίκη δύο. Τι έκανες τα τσιγάρα, παφ, πουφ, εκεί πέρα, σάπισε τα δόντια σου. Ένα τσιγάρο κάνουμε στα σιγάρα. Ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Τα δόντια έγιναν μαύρα σιγάρο. Από ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Καταστράφηκαν τα εντόστιά σου με αυτό το τι πει να σε εγώ θα πεθάνω, ρε φίλε. Γιατί εγώ δεν θα πεθάνω, ρε κόκκινη. Αλλά χάρχουρ, χάρχουρ τα τσιγάρα. Βρωμοκοπάει η αίθουσα να πούμε. Μπορώ να τελειώσω. Τελείωσε. Λοιπόν, να πω ότι σε λίγες μέρες έχετε το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Μετρομίδια. Είναι το πρώτο digital bond στην Ελλάδα με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη, στη χαμηλότερη τιμή και με δωρεάν δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Ξεκινάμε μάλιστα με ένα μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο goldmall.gr. Μπορείτε να κερδίσετε ένα πενταήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα αεροπορικός. Πάσχα στο πολυτελές 5 αστέρων Ράματα Πλάζα στη Θράκη. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Πάρτε μέρος δωρεάν στο goldmall.gr. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου, την 3η που μας έρχεται, στην εκπομπή στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο, εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Πριν πάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, την κλήρωση του Champions League, του Europa League και όλων αυτών τα οποία συμβαίνουν, να πω ότι όλοι εσείς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε εάν επιλέξετε ένα νέο παραχωρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωση με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολίου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Λέγε, κουνά τα χέρια, κουνά τα πόδια. Ένα τέταρτο ρε, που θα πει στου χορηγού. Πες του εσύ. Τι να του χώρεσαι. Να σε χρωμάτισε. Πε αυτό τον κρύο τον μπούζο να μπει 5 λεπτά νωρίτερα. Μπήκαμε 2 και 15. Ναι. Πε αυτό τον κρυόκολο τον μπούζο να μπαίνει 5 λεπτά νωρίτερα που είναι διευθυντή. Εσύ είσαι μεγάλο μέτρο. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Ένα τέταρτο του χορηγού. Ψηλά προσώπα. Πιάσε με Κατερίνη να πούμε. Τι θα σε κάνω να πούμε. Τώρα τι κάνει, διώχνει τον κόσμο. Τι να το διώξω τον κόσμο. Λιτόχωρο πιάσε. Μου κάνει παρατήρηση τι κάνει. Όχι τίποτα δεν σου κάνω. Τέλειο πάμε στα τέλεια. Σα ακούω δικαστικό ρεπορτάζ. Τι δουλειά έχεις εσύ με το δικαστήριο? Πήγες ποτέ στο δικαστήριο? Έχω πάει αρκετά. Αν ρουφιανέψεις κανέναν εκεί πέρα να τον καταστρέψεις. Κατηγορούμενος πήγες. Ναι, έχω πάει. Φυσικά. Γιατί τι έκανες δηλαδή? Γιατί θα πρέπει να το πω? Ναι, γιατί μοιραζόμαστε με τον κόσμο τα πάντα. Τι έκανες εσύ και πήγες στο δικαστήριο? Μια φορά που πήγες κατηγορούμενος, να πούμε, τι έκανες? Πολλές φορές έχω πάει. Πολλές φορές. Ναι. Τι έκανες, α πούμε? Έκλεψες λάδι από τον μπακάλι, τι? Όχι. Ναι, τι έκανες? Για άλλους λόγους. Τι έκανες? Σε πιάσα σουρωμένο να οδηγάς με 180? Όχι. Όχι. Έδιρε κανένα αστυνομικό, άρμοξε κανένα αστυνομικό. Όχι. Χτύπησε κανένα στον δρόμο, κανένα μπουνίδι να πούμε. Όχι. Όχι. Έκλεψε κανέναν? Όχι. Επότε τι έκανε? Δύο φορές μετά. Έφερε καμιά βουλγάρα για να την φέρει εδώ πέρα να. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Έκλεψε το Άγιον Όρος, τίποτα κάνανε πολυέλαιο. Τι. Ξέρω εγώ ρε κόκκινε. Τι, πες μου, τι έχει κάνει και πει. Τι έχει κάνει. Από το 89 στα δικαστήρια. Ναι, τι έχει κάνει στο δικαστήριο κατηγορούμενο? Δεν έκλεψε. Δεν έδινε. Βάλει ένα δικηγόρο, σου επιτρέπω. Ψάξε ναι. Να δεις ποιο είναι το ποινικό μητρό και αν υπάρχουν δικαστήρια. Τέλειος. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω κάποιον άλλο λόγο. Εντάξει, πάρε. Εντάξει. Να σε πείσω. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Και δεν είναι για να δεν πλήρωσε τα κοινόχρηστα δηλαδή και ήρθε ο διαχειριστής και σε έκανε καταγγελία. Όχι, είχα καλά δικαστήρια. Μην συναγωγήσει. Καλά δικαστήρια. Καλά δικαστήρια. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά. Άμα ενδιαφέρεσαι, ψάξε. Να πες τον κόσμο, για δεν λες. Και εμείς λέει, είπαμε. Κοπάνισα έναν, έβρισα τον άλλον. Το αν τρώω καλά ή δεν τρώω καλά. Ναι. Το αν οδηγώ καλά ή ναι, δεν οδηγώ καλά. Ναι, είσαι δημόσιο πρόσωπο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει η εξωτερική σου καλή μαρτυρία. Πότε. Έξωθεν καλή μαρτυρία. Η έξωθεν. 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 Είναι τόσο απλό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα είναι πράγματα που είναι τελείως προσωπικά. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε.
Δηλαδή, όταν τώρα... παίζει το κουμπάρι και λες παίξτε 200 ευρώ, είναι προσωπικά. Είπα μου, ποτέ παίξτε γλώσσα. Ναι. Ναι. Ότι έπαιζα στο. Ήμουνα, πώς το λένε. Πήγαμε 200 γυναίκες, 400 βουλγάρες. Δεν είπες. Ο Γανακόντας μου. Αυτά που έλεγες. Διαφημίζεις το μόριο τη Γανακόντα και ο Διαμαντής Φιδάκι εκεί. Λέγε ρε κόκκινε. Λέγε. Αυτά είναι δικά σου. Δικά μου είναι. Τώρα από ποιο καφέ πίνεις, από τον Φραντζολίνο για τι αλήγει. Τα έκανε μίξει και τα δύο. Παίρνει και από εκεί λεφτά, μπράβο. Τι να πάρει. Γυάλινο το ένα, πλαστικό το άλλο, ένα νεροβίκο το ένα, ένα ζαγόρι το άλλο. Τι να πω, ένα Winston από τη μια, δύο Μαλμπόρα από την άλλη. Όσο έχω υγεία, από ναι. Το κλαδά θα ψωνίζω, ό,τι και να γίνει. Μπράβο, μπράβο. Άμα θες, μην ψωνίζεις. Γιατί τον... δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί από το Φραντζολίνο πήγες, γιατί το δεύτερο πήγες. Ήρθα πολύ πιο νωρίς, ρε φίλε. Δεν έρχομαι, δεν είμαι... Πότε ήρθε, ρε παιδιά. Δεν είμαι στάρ σαν και σένα να έρχομαι... Δύο η ώρα ήρθε, δύο η ώρα. Λοιπόν, δεν είμαι στάρ σαν και σένα. Ναι. Πώς δύο η ώρα, ρε παιδιά, δύο η ώρα ήρθε ο κύριος. Είναι δυνατόν να ήρθα δύο. Έλα εδώ, ρε. Έλα στο μικρόφωνο. Έλα στο μικρόφωνο. Τι ώρα ήρθε ο κόκκινος, αλήθεια. Τι ώρα ήρθε. Δύο η ώρα περίπου. Δύο η ώρα. Αφού δύο η ώρα ήρθε ο κύριος. Και μετά από. Ο κόκκινος ήταν πιο μπροστά. Παλικάρι μου, ήταν πιο μπροστά από μένα. Ναι. Πήγε να σε βρει, αλλά. Αφού δεν είναι το αυτοκίνητο του παρκαρισμένο, μάλλον μπερδεύεσαι. Παρκαρισμένο. Πώς δεν είναι παρκαρισμένο. Εκτός από τυφλός είσαι και κουφός. Μάλλον εκτός από κουφός είσαι και τυφλός. Λέγε ρε τα θέματα, τι έχει, τι θέματα έχει. Τα θέματα. Ναι, τι θέματα έχει. Έγινε κλήρωση του Champions League. Και ποιος νοιάζεται, εδώ οι παοξίδες κλαίνε. Α, και να σου πω και κάτι άλλο. Είδα γιατί, πιο... κλαίνε. Γιατί κλαίνε, mm. Γιατί είχαν ένα πρωτάθλημα στην Τούμπα, το πάρουνε και mm. Το χάσανε μέσα από τα, μέσα από τα χέρια. Υπάρχει, γι' αυτό κλαίνε. Υπάρχει και απόφαση. Τι υπάρχει και απόφαση. Υπάρχει οριστική απόφαση. Υπάρχει οριστική απόφαση. Ποια είναι. Την έβγαλε ο Αλφα, ο Σταρ. Ναι, τι λένε. Τι λένε, μείον τρεις ο Πάο κλαίνε και πρωτάθλημα ΑΕΚ. Αυτό λένε. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτό λένε η απόφαση. Θα φανεί. Ποια φανεί. Ποια φανεί και ποια Γεωργία. Τι να πει. Ποια φανεί ρε κόκκινη. Αγάπη, ποια φανεί και άλλε. Ποια φανεί ρε κόκκινη. Δηλαδή απίστευτο. Λέω θα φανεί. Ε, τι βόλαδι, τι ζωή. Ναι, τι θα πώς φανεί. Πώ γράφει το θα φανεί. Το θα φανεί. Ναι. Ε. Ναι. Το θα φανεί θα πει με ήττα. Με ήττα. Ναι. Αυτό είναι η φανή. Όχι. Θα φανεί. Θα φανεί σημαίνει. Ναι. Με άρθρα τα μπερδεύει. Με έψιλον γιώτα. Ναι. 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 Αλλά είναι... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είσαι μεγαλικά και πιάνω. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, για το Europa League, τα ζευγάρια είναι Λειψία Μαρσέη. Μα μεγάλη είδηση μα έβαλε. Ποιο θα περάσει. Και τι με νοιάζει εμένα, τι με. Ρωτάω, ρε φίλε, κάνε μια εκτίμηση. Δεν με νοιάζει. Ούτε θα το δω. Arsenal Τσεσεκά. Μάλιστα. Ατλέτικο Sporting Λισαβόνα. Μάλιστα. Λάτσιο Σάλτσμπουργκ. Πώ? Λάτσιο Σάλτσμπουργκ. Τι είναι αυτό. Η Σάλτσμπουργκ είναι η πρωταθλήτρια Αυστρία. Αυστρία. Αυτή η οποία απέκλεισε την Ντόρτμουντ. Ναι. Εντάξει. Ζευγάρι μεγάλο έχουμε στο. Ζευγάρωμα. Ζευγάρι μεγάλο έχουμε στο Champions League. Ποιο είναι. Το Liverpool Manchester City. Ε. Η Real ήταν τυχερή. Τι έπαθε. Έτυχε με την Juventus. Ναι. Λέω τυχερή γιατί για μένα η. Μία ρε κόκκινε, πες το. Η Juventus δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν είναι στα καλύτερά της. Ενώ η Real είναι, ας πούμε. Μη και δέρνη, ας πούμε. Η Real. Λοιπόν, Σεβίλη Μπάγκερν. Ναι. Ξεκάθαρο προβάδισμα για την Bayern. Ναι, βέβαια, ναι. Μπαρσελόνα, Ρώμα. Ναι. Αυτά. Αυτά. Ωραία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Ναι. Ωραία. Και υπάρχει και? Μία ροή ειδήσεων από την Αθήνα. Η οποία. Η οποία αφορούσε την απολογία των εμπλεκομένων στα όσα έγιναν στην Τούμπα. Ναι. Πριν όμως από αυτά, να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό πάλι αναβολή υπήρξε. Ωραία. Και σε έτσι πειράζει. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ναι. Έχουμε μία διαδικασία για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ένα παιχνίδι που έγινε μεταγενέστερα από το, ΠΑΟ, από ναι. Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Το οποίο μεταγενέστερα τι σημαίνει. Έγινε δύο εβδομάδες μετά. Μια εβδομάδα το μετά. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έγινε μετά από το. Ναι. Μετά από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ναι. Λοιπόν. Όπου εκεί η απόφαση έγινε σε πρώτο βαθμό, τελείωσε, έγινε σε δεύτερο βαθμό. Ναι. Και εδώ περιμένουμε ακόμα να τελειώσει. Έχουμε αναβολή σε αναβολή. Τι βρίζω το δικαστήριο τώρα, τι. Δεν βρίζω το δικαστήριο, ναι. Φίλε. Είσαι φίλαθλος. Ναι. Και λες τι γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Για ποιο λόγο δεν βγάζει τα απόφαση. Έτσι γουστάρει ο δικαστής. Λογαριασμό σε δώσει. Okay. Πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω, ναι. Εγώ δεν πιστεύω. Να μην πιστεύει. Δεν πιστεύω. Να μην πιστεύει. Δεν πιστεύω. Εδώ δεν πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Για πάμε παρακάτω. Πάει ο Φραντζολίνος. Τράβα τώρα στο κλαδά το καφέ. Δύο. Γιατί ήσουν να γονάσαι τόσο προ την Παναγία και λέγε διάξα να βρει αφού δεν πιστεύει στο Θεό. Ποια Παναγία. Ποια από τι 100 Παναγίες. Μία είναι η Παναγία. Γουανδελούπη. Μία είναι η Παναγία. Κρεμαστή. Μία είναι η Παναγία. Η Παναγία. Μία είναι η Παναγία. Πήγε ο. Μία είναι. Πώς είναι, μία αφού είναι 110. Μία Παναγία είναι. Επειδή χρησιμοποιούν. 110 για να κονομάνε είναι οι Παναγίες. Πόσες είναι οι Παναγίες. Και λοιπόν και τι πρέπει να κάνουμε. Σε ποια Παναγία. Σύσου πήγα.
Γιατί ήταν καλύτερο. Στον Άγιο Θεράποντα ήσουν. Όχι, Γουανδελούπη. Στι Γουανδελούπη. Μη στον Αγόρια. Στι Γουανδελούπη. Καλά μαζί. Ναι, ναι, ναι. Κοζάραμε. Θε κάτι μούτρα λίγο. Με τον πατέρα μου κοζάρατε κάτι οπίστη εσεί στην εκκλησία. Το κάναμε. Άντε, ισχύει. Εσύ για τίποτα να κοζάρετε, δε. Η διαφορά, ναι, ναι. Η διαφορά είναι ότι εγώ λέω την αλήθεια. Εσύ λε. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάμε στα θέματα τώρα. Δεν γονάτισε ποτέ να ζητήσει συγγνώμη. Γονάτισε. Λέγε στα παντελώνα. Μη βαρέσει. Λέγε, θα σου βγάλω και το άλλο τότε. Μη σε παρακαλώ. Τώρα και θα σου βγάλω και το άλλο δόντι, ρε κεράτα. Λέγε, γονάτισε ή όχι. Την αλήθεια. Τι γονάτισε. Να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ στη ζωή μου να γονάτισε. Θα φας μπουνιά. Μόνο για να πάρω μάτι. Δεν τρέφεσαι λίγο. Για άλλη φορά να γονάτισε. Θα σηκωθεί. Θα σηκωθεί ο Μηταράς. Μη. Οι πεθαμένοι δεν σηκώνονται κόκκινοι. Θα σηκωθούν. Μόνο ο Λάζαρος σηκώθηκε και ο Ιησούς. Και κύριο, με ερωτηματικό να πούμε. Πάμε. Πάει ο Φραντζολίνο. Καλά, το άδειο κουτί πίνεις. Πάει τέλειο. Σιγά, μη, θα λερώσει. Έπινε καπουσίνο. Έχω καπουσίνο, έπινε. Καπουτσίνο. Στο χωριό σου έπεσε καπουσίνο. Τα δόντια έγιναν μαύρα από τον καπουσίνο. Αυτό τι είναι τώρα. Γαλλικός. Γαλλικός. Από καπουσίνο πήγε σε γαλλικό, έτσι. Μα πώς να μην κάνει αυτή την κοιλιά. 4 τόνου ζάχαρη ο ένα, 3,5 τόνου ζάχαρη. Θέλει να λύκει, έχει ζάχαρη μέσα. Τι θε να έχει, τι έχει. Τι δοκίμασα. Τι να δοκιμάσω. Πάθω κάνα μια σύφυλλα. Φρύσα από εδώ πέρα να δοκιμάσω. Για να πιάνω. Πιάσε μια γουλιά. Έχει ζάχαρη αυτό. Πικρό καφέ παίρνει, ρε ηλίθιε. Σκέτο καφέ παίρνει. Πόσο βλαμμένο μπορεί να έχει. Μα μισκό, λε πώ έγινε αυτή η κοιλιά. Πίνει καφέ και είναι σκέτο. Α, πάρτε αυτό το φαρμάκι που εδώ πέρα. Βγάζει συμπεράσματα. Βιάζεσαι μια ζωή. Σε ρωτά πώ το πίνει. Λε αφού πίνει καφέ, τελείωσε. Πίνει καφέ, πώ το πίνει έτσι. Είσαι βλαμμένος, δηλαδή με ρήτρα. Εγώ είμαι. Με βούλα και υπογραφή. Με άιζο, ναι. Με άιζο. Με άιζο, με πιστοποίηση. Πλήρωσες για την πιστοποίηση. Πλήρωσε πατέρα μου. Και έπλουσε και στο καφενείο. Ναι. Όταν πήρε το άιζο. Όχι, που γεννήθηκε. Μην πήρες... βαράζεται, αυτό είναι αντιτουριστικό, αντιραδιοφωνικό. Αντιτουριστικά είναι τα μούτρα σου και τα δικά μου. Μπαμ, μπουμ, και η κοιλιά μου και η εμφάνισή μα γενικώ. Ευτυχώ δεν έχει κάμερα και δεν φαινόμαστε. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που έκανε. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, ήρθε εδώ 2 η ώρα. Δηλαδή, πήγε, έβγαλε τζάμπα τη τυρόπιτα στον άλλο στην Παπάφηση. Με κατηγόρησε. Ναι. Την προηγούμενη φορά. Ναι. Όταν σου είπα για την απόφαση για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μετά έλεγε. Δεν ήταν το ίδιο. Είχε δίκιο τελικά. Όχι, όχι, δεν είχε δίκιο. Γιατί? Γιατί ο Θωμαίδης ήταν 2 υποθέσεις. Η μία η πρωτόδικη. Εγώ δεν έβγαλε. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Λέει ο Θωμαίδης. Κυριάκο, τι είπαν οι δικαστές. Λέει πριν βγει η απόφαση. Μείον 3 κτλ. Μετά τον παίρνει ξανά τηλέφωνο τον Κυριάκο. Το λες. Ρε Κυριάκο, τι θα γίνουν οι δικαστές. Λέει. Είμαι αισιόδοξο, λέει, γιατί θα βγει η απόφαση πριν το παιχνίδι. Θα του γλιτώσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα τον παίρνω τηλέφωνο χθες. Μάλλον το στέλνω μήνυμα. Κυριάκο, τι θα γίνει. Θα έχει ο ΠΑΟΚ περίπτωση να υποβιβαστεί. Ούτε 1 εκατομμύριο. Εννοείται. Εννοείται για σένα. Ο άλλο έκανε το ρεπορτάζ. Κατάλαβες. Μα δεν υπήρχε θέμα αυτό. Οπότε πε στου παοξίδες. Πε στου παοξίδες. Για εντυπώσει που έχουν κρεμάσει τι μούρε κάτω και κλαίνε. Πε στου παοξίδες. Ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Ότι χάθηκε το πρωτάθλημα, αλλά υποβιβασμό δεν θα υπάρξει. Πρώτον. Και δεύτερον, με πιάσαν κάτι γέρι, κάτι χωρί δόντια, κάτι σαν πιο χιλιάδε, κάτι με ουρητήρε κλειστού, κάτι αυτό κτλ. Και μου είπαν το εξή. Αντάμπουλε, τι είναι εδώ. Πε εκεί πέρα τον Μπούζο ότι δεν κλαίει η Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε κι εμεί εδώ. Ποιοι είστε εσεί, οι Αριανοί Κυρακλειδεί. Κατάλαβε. Πε του λέει εκεί πέρα ότι δεν κλαίει η Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε και Αριανού Κυρακλειδεί. Αυτοί γελάνε, λέει. Γρηγόρη μου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζητούν να ενωθεί η πόλη για να τιμωρηθεί αυστηρά. Ναι. Όχι, μια πόλη, μια ομάδα. Λάθος. Για να μην τιμωρηθεί αυστηρά. Όχι, λάθος. Εύκολα ξεχνάνε τα εγκλήματα σε Άρη Κυρακλή. Εύχομαι από καρδιά να του ρίξουν κατηγορία. Αυτό λένε οι Αριανοί Κυρακλειδεί. Λέει ο Μάνο. Βρε ποιο Μάνο και ο Ρουμάνο. Αυτοί δεν λέγανε μια πόλη, μια ομάδα. Ωραία. Έχει μόνο οι Αριανοί Κυρακλείδες χοροπηδάνε σαν τα κατσίκια. Σαν τα κατσίκια πηδάνε. Ξέρεις γιατί πηδάνε σαν τα κατσίκια. Γιατί λέει αυτοί αν πέραν πρωτάθλημα λέει θα μας είχαν ζαλίσει εδώ με τις κόρνες να πούμε μπι και θα μας τύχανε τρελάνει. Γι' αυτό πανηγυρίζουν οι Αριανοί Κυρακλείδες. Ποιον βρίζανε ρε. Το Μίτσελ τον βρίζανε. Α, έχουμε και Αριανού εδώ, οι Κολύμπτε. Κατάλαβε. Δεν και είναι ίδιο. Τουρκόπολη μόνο που λένε αυτοί εδώ. Και ίδιο. Οι Σκουλικαντέρε να πούμε. Και τα παιδιά, εδώ Ηρακλής. Ηρακλής, ο ένα ο άλλο. Ηρακλής, ποιο είναι Ηρακλής. Οι δύο από του. Αυτοί δεν είναι οπαδοί του Μετρόπολη. Του ζου, από το ζου ήρθαν. Δύο από του τρει. Από το ζου, του ζου, αγόρια. Δύο, τι σε νοιάζει, ζου, ηλικία που είναι, ρε φίλε, τι θα κάνω. Τι ζου, ζου. Γορίλα. Όχι ζούρε, ζώων. Βόδαρε. Πάμε σε διάλειμμα. Εβόδαρε. Πάμε ρε ζώων σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιες κλάσεις φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσύρε την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη. Το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη. Μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Κάθε φορά που βάζω καύσιμα, λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωρεπιταγές που εξαργυρώνω στην Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούρια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούρια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έλα και εσύ στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και γνώρισε από κοντά τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Κάνε παιχνίδι από το δικό σου μόνιτορ. Θέλεις πολλαπλά πονταρίσματα? Παίζεις σε 4 ρουλέτες ταυτόχρονα. Θέλεις live παιχνίδι? Ποντάρεις ηλεκτρονικά σε live τραπέζια. Νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Με πολύ χαμηλό bet για πολύ υψηλά κέρδη. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Οι άντρες από τη φύση δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα. Την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκη για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στους ψυγειοκαταψύκτες Μόρις. Ενεργειακής κλάσης Α2+, από 699, μόνο 342 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202. Custom design, premium car styling. Και η Εγνατία Οδός, όπως και όλοι οι οδικοί άξονες της χώρας, είναι έργο με στεγανοτικά υλικά της Ντομίσιμα. 15 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα εγγυώνται σίγουρη λύση τώρα και στο χώρο σας. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία σε σπίτια, μπαλκόνια, ταράτσες, πισίνες, εμπιστευόμαστε τα υλικά της Ντομίσιμα και το δίκτυο συνεργατών της. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκο Μποτσαριγωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά Κλειδαρά, στο 85-27-27 ή πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Από τη γραμματεία μου έρχεται μήνυμα, καθώς θα κάνουμε δύο κληρώσεις για αρνή. Νωρίτερα δεν βγήκε νικητής, γι' αυτό. Γιατί βγήκε? Ζήτα λογαριασμό από το διευθυντή. Ζήτα λογαριασμό από ποιον θέλεις, όχι από μένα. Χοψονίδης Αναστάσιος. Χοψονίδης. Πόσο βλάκας μπορεί. Είμαι. Πώς λέγεται η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη? Σπανούλα. Χοψονίδου. Ωραία. Χοψονίδης Αναστάσιος. Λοιπόν, έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 ο κύριος Χοψονίδης Αναστάσιος, προκειμένου να βγει στον αέρα και να κερδίσει τον Πασχαλιάτικο Βελία. Πώς τη λένε τη γυναίκα του Σπανούλη? Χοψονίδου. Δηλαδή όταν πάει στην τράπεζα θα είμαι η κυρία Χοψονίδη ή η κυρία Σπανούλη? Τι από τα δυο λες να λέει? Δεν ξέρω ρε φίλε. Εσύ τι λες να λέει? Εσύ άμα ήσουν η γυναίκα του Σπανούλη και σε λέγανε Χοψονίδου. Οι γυναίκες σήμερα έχουν κρατήσει το πατρικό τους. Εκτός αν είναι διάσημος ο άντρας. Ή λεφτάς. Ή επιχειρηματίας. Έξυπνη. Δηλαδή η αγάπη Βαρδινογιάννη τη λέγανε Βαρδινογιάννη. Τώρα που χώρισε με τον Βαρδινογιάννη τι λέει? Κράτησε το πατρικό της. Ψάχνεις κάτι άλλο. Ναι, τι, το οποίο συμφωνώ ότι ισχύει. Για Τζόγλου η γυναίκα γιατί δεν το έκανε το πατρικό της? Και έγινε Κατερίνα για Τζόγλου. Άμα ο Για Τζόγλου ήταν μπακάλι στην Ανατολική Θράκη θα κρατούσε το επώνυμό του. Και τι να κάνουμε τώρα? Να πει την αλήθεια, ναι. Χοψονίδη, πάμε παρακάτω. Όταν θα γράψω σκεπτικό της απόφασης, τότε θα καθαρίσω τα υπομνήματα. Ρωτήσω τον κύριο Σκουτέρη, γιατί δεν δίνει το σκεπτικό της απόφασης. 8-13. Ο κύριος Σκουτέρης μπορεί να βλέπει Star, Αλφα και τα άλλα τα κανάλια και να έχει τσίρλα ο κύριος Σκουτέρης. Πού ξέρω τι έκανε ο κύριος Σκουτέρης? Άστο εδώ πέρα, εγώ εδώ ζάχαρη θέλω. Ναι, τόση προπόνηση κάνουμε, τόσα αυτά κάνουμε. Αυτό εδώ ο γορίλας, να σε κάνει μπορεί να φοβήθηκε ο ανθρωπάκος με την περιουραία σου ατμόσφαιρα. Ραπτόπουλο, λαός απαιτεί να μετανοαστεί ο κτηνίατρος σε μπαμπά και να έρθουν πατέρας και γιος στο λαϊκό δικαστήριο να δικαστούν. Αυτό δεν είναι αστείο. Ναι, ρε κόκκινε. Εσύ το αφού δεν είναι αστείο, τι το διαβάζεις, θα πούμε.
Γιατί μου απαγορεύεις τι να διαβάζεις. Όχι, όχι, γιατί είμαι σκατόψυχος πες. Γιατί από τη μια το διαβάζεις. Και δεν είσαι σκατόψυχος γιατί το διαβάζεις. Σκατόψυχος είσαι γιατί το διαβάζεις και μετά κάνεις τον καλό. Εκείνη η σκατοψυχιά. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι δικά σου, ναι, δικά μου είναι, ναι, δικά μου είναι. Άμα είσαι ένα καλός άνθρωπος, δεν το διαβάζεις. Πες φίλε, δεν το διαβάζω. Το διαβάζεις όμως. Έχεις αναδειχθεί. Έχω αναδειχθεί. Έχω αναδειχθεί σε πάτο. Ψυχολόγο, ναι, σε τεράστιο ψυχολόγο. Μόλις σου τρώει. Μια πόλη, μια ομάδα, μια ταζίκη, μια πατάτες να τους πεις. Λεωμάνος ο Ντοκουτσής. Ναι. Πάμε στον κύριο Χοψονίδη, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα. Έλα, ρε Χοψονίδη. Λοιπόν, δύσκολο το πείθε το φίλε, αλλά το έκανε λίγο. Όχι, ρε φίλε. Μου. Μια χαρά. Το έκανε διάσημο αδερφή μου, καλά το είπε ο Κώστας. Καλά, η αδερφή σου. Η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη. Ναι, ναι. Για ρώτα την. Ένα λεπτό. Όταν πάει. Συγγνώμη, περίμενε. Τώρα <σύντος, laughs> έχει κάνει τέσσερα. Πέντε παιδιά έχουν τώρα. Πέντε παιδιά. Σε νοιάζει πόσα παιδιά. Παιδιά και δύο κορίτσια. Κάτι κακό ρώτησε. Σε νοιάζει πόσα παιδιά. Ναι, γιατί όποτε κάνει παιδί η αδερφή του, έπαιρνε τέτοιο. Το είχαν για γούριο, θα πάρει. Ευκαιρία να το ρωτήσω. Ευρωμπάσκετ ο Ολυμπιακός. Τάσο! Ωραία, το θέμα είναι. Τάσο! Να πάρει πρωτάθλημα ο Πάγκο, ρε. Άσε τώρα τα σάπια. Δεν μου λες, Τάσο, όταν πάει η αδερφή σου στην τράπεζα Χοψονίδου, λέει Ισπανούλη. Όχι, ρε Χοψονίδου. Χοψονίδου λέει. Φάτινα, ρε! Φάτινα, ρε! Καλά, ξηγέσαι, ρε Τάσο. Δεν μου λες, συγγνώμη, η αδερφή σου παρέμεινε. Πάω και. Έτσι κατάφερε και την έψη ο Βασίλη. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Τώρα μεταξύ μας λέγε. Μεταξύ μας είναι, όταν αλλάζει. Εσύ είπε δεν αλλάζει, είναι πάω. Εσύ μπορείς να αλλάξεις τώρα που ο Ηρακλής να γίνει σε άλλη ομάδα. Δεν τρελός, ρε. Μακεδονικός πήγε ψηφίζει. Τρελός, δεν γίνεται. Την ομάδα. Δεν γίνεται. Και τώρα θα πάει και στα εγγένεια. Θα καλό να φάμε το αρνί παρέα. Να το φάμε παρέα, κοίταξε. Θα το φας με αυτό το λιγούρι, ό,τι ώρα θες. Εντάξει. Εγώ δεν τρώω τζάμπα στη ταβέρνα. Σε καλή μεριά. Πόσα μηνύματα έστειλες. Κοίτα να δεις λίγο. Ο Κώστας καταρχήν προσέχει την διατροφή του. Τι κάνει, προσέχει το δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ακούγεται σοβαρό άνθρωπο, τον πιστεύει αυτά που λέει. Όχι, με βλέπει στην τηλεόραση και με βλέπει στον δρόμο. Δηλαδή, πιστεύει ότι αυτό που βλέπει. Σαν μπασκέτα που είναι. Αυτό που βλέπει, αν το σκανάρουνε. Ξέρεις, θα δείξει. Δεν θέλει. Όχι, είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, άμα θέλετε να φάμε το αρνί παρέα, σα καλώ στο τσιμπουράδικο που έχουμε στο Κορδελιό. Ε, όταν φάμε και στο πέρα. Κορδελιό, τσιμπουράδικο, θα το σανιδώσουν οι υπόξιδε. Όχι, παιδιά. Στο Κορδελιό, αυτό. Καλά, παιδιά μα. Άντε, μια και σε βγάλαμε στον Άννα, πε πού είναι το τσιμπουράδικο. Είναι στο Κορδελιό, που πάω 67. Κοίταξε, σου μοιάζουμε για άνθρωποι που έχουν ιδέα από Κορδελιό. Θα χαθούμε εμεί. Θέλουμε GPS και ένα μπροστά και οδηγό. Ξέρω εγώ από Κορδελιό. Πάγω 67 είναι η οδό, το λιμανάκι τη Εμιλία λέγεται. Το λιμανάκι της Εμιλίας. Εκμεταλλεύτηκε το όνομα της αδερφής. Άντε πάλι. Εμιλία, τι λένε. Εμιλίας, Εμιλίας. Εμιλία είναι η μαμά. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα, παιδιά. Και εμείς να είσαι καλά, Αναστάση. Έτσι, ιστορίες σας ακούω κάθε μέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά, καλή εκπομπή. Λοιπόν, καλοφάγωτο. Πάει και αυτό. Τι πάει και αυτό. Το αρνί. Το αρνί. Και εσύ τι είσαι. Τώρα αυτό που λέει, τι βλέπεις σε διπλούς αγώνες Γιούβε Ρεάλ. Γιούβε. Γιούβε Ρεάλ. Δηλαδή μέχρι τώρα ήρθαν μόνο ευχές και κατάρες. Ναι. Και ήρθε μία ερώτηση για Γιούβε Ρεάλ. Εγώ λέω ότι η Γιούβε θα τη βγάλει έξω τη Ρεάλ. Εγώ λέω ότι η Γιούβε θα τη βγάλει έξω τη Ρεάλ. Γιατί θα παίξει με τρία στόπερ. Πάρα πολύ πίσω. Θα αναλωθεί στο δεύτερο ρόλο η Γιουβέντους. Δεν θα πάει να παίξει ανοιχτά. Ο Ζιντάν είναι αφελής όταν παίζει με αντίπαλο τέτοιο. Θα αφήσει χώρους και θα του την κάνει την μπαλά. Σκόρερ και πρόκριση Γιουβέντους. Αυτό λέω τώρα. Εσύ λέει ότι είναι εύκολη η πρόκριση της Real. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Juventus μπορεί με τακτική να τη βγάλει έξω. Αυτό λέω. Μάικ, εσύ που κάνεις ένα fake προφίλ και στέλνεις μηνύματα, αν θέλεις να διαφημιστείς όπως διαφημίζουν τη χορηγή, θα πληρώσεις τα ανάλογα που πληρώνουν αυτοί. Ξύπνησε ο κόκκινος. Εντάξει. Ναι. Εσύ τώρα στέλνεις ένα μήνυμα και περιμένεις να πιαστεί Κώστος ο Ραπτόπουλος, ο κόκκινος ή οποιοδήποτε άλλος. Ποιος είναι γάτα τώρα ο κόκκινος. Και να διαβάσουν μια μπουρδα που γράφεις εσύ, την υπογράφεις και περιμένεις να πιαστούν κορόιδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στέλνε εσύ, ούτως ή άλλως δεν κοστίζει τίποτα. Αν κόστιζε. Το άλλο στο γιατρό το διάβασες όμως να το δικάσεις. Ναι. Και τα καλά διάβασα ναι. Και τα άσχημα διάβασα ναι, τα πάντα. Ναι. Ξέρουμε την ψυχή σου τη σέρνει μέσα. Ρε φίλε, πες. Ρεβίδια θα τρώσει. Εμένα με χρωστάνε, δεν χρωστάω. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες. Με χρωστάνε, δεν χρωστάω. Σε χρωστάνε. Ο συγκεκριμένος με χρωστάει, δεν χρωστάω. Ποιος σε χρωστάει. Επειδή ανέφερες. Με χρωστάει πολλά. Δεν χρωστάω. Οπότε δεν έχω να. Εντάξει, μην κλαις τώρα σαν τους παοξίδες. Πάμε. Ρώτα τους φίλους του Ηρακλειδίου και του Αριανού. Η στήλη μας πάλι δεν μπήκε.
Ρώτα τους φίλους σου. Πάλι δεν μπήκε στήλη μας. Ρώτα τους φίλους σου. Όλο τυχαίο. Μην κλαις. Ρώτα τους φίλους σου. Όχι, δεν λέω. Το αναφέρω. Ρώτα τους φίλους σου. Όποτε γουστάρουν να τη βάζουν, όποτε γουστάρουν δεν τη βάζουν. Και τι να κάνουμε τώρα, Νικό. Και πάνε τώρα τα ενίκο μη εν δήμο, λέει. Άμα έχει πάει παράπονο, πάνε στον διευθυντή και πε. Δώσε ένα χαστούκι εκείνη την ώρα. Τράβα το κάτω και πε. Τώρα τι το λες στον αέρα τώρα. Το λέω στον αέρα όπως είναι. Εγώ δεν τα λέω. Αν μου πούνε εσύ, ο πρώτο τα λε. Αρκεί Ρουφιάνο. Μάλιστα. Εντάξει. Επειδή βαρέθηκε, έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου. Πλέον δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Διαμαρτύρεσαι δημόσια για κάτι τη οικογένεια. Όχι, διαμαρτύρομαι δημοσίως, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Εντόμως, όπως. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί όποτε γουστάρει κάποιος. Δηλαδή, εγώ όποτε θέλω να τρέχω και για τους άλλους να μην υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν. Τη στήλη, θα έχουν κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, θα γίνει, είναι υποχρεωμένοι. Είναι και εσείς οι υφιστάμενοι. Όπως εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου σωστά και οι άλλοι υποχρεωμένοι να κάνουν τη δουλειά σου. Να του το πει κάτι δίαν κόκκινο, όχι στον αέρα. Όταν το λε κάτι δίαν και σε γράφω στα παλαιότερα των υπολοιμάτων του. Δώσε γροθιά κόκκινη. Τι να σε κάνω. Τις γροθιές σας εγώ δεν τις διαφημίζω. Δεν τις διαφημίζω. Κατάλαβες. Ναι, Γρηγόρη. Καταδρομική επίθεση σε ιερό ναό από αντιεξουσιαστές για τον Αμβρόσιο. Εσύ τους έστειλες. Τώρα επειδή έχω εγώ με τον Αμβρόσιο ένα θέμα. Δεν χρειάζεται να το λες στον αέρα. Όχι, εσύ τους έστειλες. Έλα, καλαμπούρι κάναμε αμέσως τώρα. Καλαμπούρι κάναμε, αλλά εντάξει. Ναι. Εγώ τον κύριο Αμβρόσιο τον σέβομαι μέχρι να γίνει δίκη. Και τον εκτιμάς. Τον εκτιμά απεριόριστα. Είπα εγώ, όχι. Είναι πολύ καλός κληρικός και καταδικάζω αυτά τα αναρχικά στοιχεία τα οποία πήγαν εναντίον του. Τέλειωσε. Τώρα ποιος τα έστειλε εκεί, πού να ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Σπάτω το αριστό. Έλα, παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα εκεί με τεμπελχάνα. Τι απόφαση θα βγει για τον Πάο, πες. Μείον τρία. Τους είπες, μείον τρία. Θα τιμωρηθεί κάτι άλλο. Και θα τιμωρηθεί εκεί η Τούμπα. Ναι, το πόσο. Σαββίδι θα το βάλουν, πόσο, τρεις αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές. Θα βάλουν και το Σαββίδι 60.000 ευρώ πρόστιμο. Mm. Θα το απαγορεύσουν δύο χρόνια να πάει στους αγωνιστικούς χώρους. Θα κάνει έφεση ο Σαββίδις, θα πάει 6 μήνες, ξέρω εγώ. 6 μήνες είναι η ποινή που μπορεί να πάει. Τρία χρόνια μπορεί να είναι, από 2 έως 5 χρόνια. Ναι, συνήθως 6 μήνες, τα ρήφα. Ρε κόκκινε. Άσε τώρα, διαβάζαμε γιατί τι λέει ο νόμος τώρα. Εσύ τώρα διαβάζεις που πάει και μην κοιμάται. Η παράνομη είσοδο σε αγωνιστικό χώρο, δες όμως και στατικά τι έχει γράψει το ιστορικό. Άμα ρωτήσεις έναν έγκριτο νομικό, δεν υπάρχει. Θα σου πει νομικό. Ότι. Θα σου πει ότι ξέρει. Δεν έχει ποινή 6 μήνες αυτό. Έχει από 2 χρόνια και πάνω. Από 2 έως 5 χρόνια λέει εδώ η ποινή. Τώρα από εκεί και πέρα θες εσύ να βγάλεις καινούργιους νόμους, να πούμε εκεί στη γειτονιά σου που πας και βλέπεις τον Όλυμπο και βγάζεις τους νόμους. Ας, ο νόμος λέει 2 με 5 χρόνια για το Σαββίδι. Εκτός των αγωνιστικών χώρων. Άλλο θέμα. Θα μπορεί να είναι στα επίσημα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, που στο διάλογο μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Πες πάει άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ναι. Μετά από αυτό, δηλαδή, τι βλέπεις να αλλάζει. Βλέπω να πανηγυρίζουν οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς, χαίρονται. Ναι. Η ανυπαρξία τους, η ποδοσφαιρική, η σωματιακή, έρχεται μετά από αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δικαιολογημένα το κάνουν, γιατί με ένα πρωτάθλημα που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Κάτσε. Με τον Ηρακλή. Πρώτα τον απαυτώνεις και μετά το χαϊδεύεις. Πώς που? Ένα από τα δύο. Τι ένα από τα δύο. Ή θα τον γλύφεις. Ή θα τον βρει. Συγκεκριμένα, ποιον να κάνει και τα δύο. Ποιον. Λες οι κομπλεξικοί Αριανοί και Ηρακλειδείς πανηγυρίζουν και αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ. Δικαίως. Βέβαια, δικαίως. Δικαίως. Δηλαδή του πηδάς και μετά του ζητάς και συγγνώμη. Κόκκινε, δεν χρησιμοποιείται τις εκφράσεις όπως. Δεν καταλαβαίνω. Λεκτικά λέω. Λεκτικά. Ναι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε κάτι σεξιστικό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Όχι. Που λες. Εσύ που έβγαλες τη σχολή του Αγίου Όρους εκεί πέρα. Σταμάτα και άσε τις μπουρδες. Θα πεις ή καλό ή κακό, διάλεξε. Και τα δύο δεν γίνεται. Εγώ θα πω ότι. Και τα δύο ή είναι καλή ή κακή η Ηρακλειδείς και Αριανή. Καλή. Καλή είναι. Καλή κομπλεξική. Είναι καλή κομπλεξική. Βλέπεις τι απαταιώνασαι. Βγάζουν το κόμπλεξ δικαιολογημένα. Τώρα γιατί έρχεσαι δυσκολία. Βγάζουν το κόμπλεξ. Γιατί είναι κόμπλεξ. Περίμενε. Βγάζουν δικαιολογημένα το κόμπλεξ της κατωτερότητας. Ναι. Η ψυχή τους είχε μαυρίσει βλέποντας τον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αρχίζει και ασπρίζει τώρα. Ναι. Άσχετα τι θα κάνουν οι δικές τους ομάδες. Η δική τους ευχαρίστηση με αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ να έχει το πρωτάθλημα στα χέρια του. Είναι η απόλυτη δονή. Είναι η απόλυτη δονή. Μηδέν και απροτουτέλους κακάριζε. Μηδένα. Ναι. Τι μηδένα. Αυτό πάει σε σένα. Δηλαδή. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η απόφαση. Ρε κόκκινε. Υπάρχει και δεύτερο βαθμό. Βρε τι βαθμό θα είναι. Μείον τρεις θα είναι οι βαθμοί. Τελείωσε. Ρε φίλε. Τα ίδια έλεγε με το άρθρο 19 που είναι. Τα ίδια έλεγε και την άλλη φορά. Εγώ μίλησα με δικηγόρους και μου είπαν αυτό που λέει εκεί το γουρουνοκέφαλο που έχει δίπλα σου. Ότι το άρθρο 19 είναι το πιο σκληρό άρθρο. Εντάξει, η χειρότερη ποινή είναι ο υποβιβασμός, θα πέσει βαριά ποινή. Ας τον γουρουνοκέφαλο λέει να λέει τα δικά του, λέει το άρθρο 19. Εγώ τι είπα, λέει. Ναι, άσε λες. Εγώ προδικάζω ότι ο Πάκος. Εγώ τι είπα. Ότι άσε να δούμε. Όχι, είπες άσε το γουρουνοκέφαλο. Λες άσε να δούμε. Περιμένω να δω. Ναι, εγώ δεν περιμένω να δω. Λέω θα τιμωρηθεί ο Πάκος σκληρά. Πάμε παρακάτω. Ναι, και θα κάνουμε κουβέντα λέει πάνω σε αυτό. Και λοιπόν, υποτιθέμενη ναι, ναι, σκέψη. Και οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς πανηγυρίζουν προκαταβολικώ. Ναι. Και λένε πε εκεί τον μπούζο λέει. Που έχει χύσει τα δάκρυα εκεί πέρα, τα κροκοδίλια εκεί στο. Τώρα πώς μιλάς. Έτσι λέει. Πώς μιλάς. Είπανε αυτοί. Τι λόγια είναι αυτά. Δεν υιοθετώ εγώ.
Πες, λέει, τον Μπούζο εκεί με τα κροκοδίλια. Τώρα μιλάει όπως θέλει. Ναι. Υπάρχουμε, λέει, και εμείς, λέει, στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιοι είστε εσείς, οι Αριανοί Γυρακλειδείς. Είμαστε, λέει, το 60%. Καλά, αλλά κόψε λίγο. Μπορεί να είστε και οι δύο μαζί το 20%. Ναι, κόψτε λίγο. Το 25%. Υπάρχουν και, υπάρχουν και Ολυμπιακοί. Υπάρχουν και Ολυμπιακοί. 20% είναι. Υπάρχουν και Ολυμπιακοί. Ηρακλής Άρης είναι 20%. Στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη τι είναι. Θεσσαλονίκη πολύ περισσότερη. Η Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη. Για να λέμε και την αλήθεια. Και από τώρα στη Θεσσαλονίκη οι Παοξίδες είναι 80% και οι Αριανοί 20%. Όχι. Είναι 60% Παοξίδες, 30% Αριανοί, 10% Ηρακλειδείς. Έχει 10% Ολυμπιακούς. Έλα εδώ να μάθεις. Έλα εδώ να μάθεις. Και οι Ηρακλειδείς είναι πιο λίγοι από τους Αεξίδες. Οι Ηρακλειδείς είναι πιο λίγοι από τους Ολυμπιακούς. Αυτό το γέλιο σου κόπηκε τώρα. Ναι. Ναι. Οπότε λένε το ότι δεν θα φας, θα φας. Γιατί δεν είσαι καθόλου ευαίσθητος. Δεν θα φάω. Σε μεγάλο γουρούνι. Μετά από αυτό που είπες τώρα. Ναι. Επειδή το είπες εσύ. Ναι. Δηλαδή τι. Έκανες τον εαυτό σου και στατιστικό. Δηλαδή. Και δημοσκόπηση έκανε. Όταν κάνω εγώ επί 20 χρόνια 4 ώρες εκπομπή. Όταν μιλάω συνέχεια με οπαδούς. 30 χρόνια. Τι έγινε. Εσύ κάνεις 30 χρόνια κόκκινε με μία ώρα έρχεσαι δουλεύεις εδώ πέρα. Δεν δουλεύω. Και άλλη μία ώρα λες στους χορηγούς. Ας τώρα πάει στο διάλογο. Α, τα ξέρει ο κόσμο. Για να επιλέγουν οι χορηγοί κάποιο λόγο. Σε επιλέγουν, μπράβο, Γρηγόρη, σε επιλέγουν οι χορηγοί. Συγχαρητήρια. Δεν είναι χαζοί οι χορηγοί. Όχι, είναι πανέξυπνοι οι χορηγοί και το εμπορικό είναι ακόμα πιο έξυπνο που του δίνει και του λε εσύ. Γιατί σου λέει ο άλλο δεν του πει σωστά. Ο ηλίθιο, για μένα λέει, θα σου πει ο Γρηγόρη. Να και ένα λόγο Γρηγόρη στην εκπομπή. Δεν μου λε τηλεοπτικά εσύ πώ επιβιώνει. Από του χορηγού. Ναι. Τι. Τι με κοιτά. Μπορεί και ροδοκέρατα δεν μιλά. Ναι. Άμρα. Να πεις την αλήθεια. Ναι, φυσικά. Άμρα. Όχι, ναι. Ό,τι θέλεις, τα καλά και συμφέροντα. Ναι. Ο ένας βλάκας και ο άλλος πονηρός. Πονηρός. Όχι. Δεν πάει, θα τα λες όπως είναι. Τώρα θα πούμε τώρα το ποσοστό ή θα πούμε το συνέστημα των Αριανών και των Ελληνών. Θες να τους βγάλεις εδώ. Αριανούς και Ηρακλειδείς που δεν έχουν βγει ποτέ στο Μετρόπολης. Τουρκόπολης το λένε. Ποτέ. Έτσι το λένε. Σε αυτό το Τουρκόπολης λέει δεν βγαίνουμε εμείς. Έτσι λένε. Έχουν κάθε δικαίωμα να εκφέρουν την άποψή τους. Θες να τους βγάλουμε στη δικιά μας την εκπομπή, να δούμε τι αισθάνονται. Ναι. Όσο και να προκαλείς με αυτόν τον τρόπο, θα σε αγνοήσουν. Θα μάθεις να μιλάς ευγενικά, τι να πω. Να τα λες τα πράγματα όπως είναι. Έτσι το λένε, έτσι λένε. Λοιπόν, αυτό, έτσι μας λένε. Αυτό που λες, ναι. Ότι μπορεί να χαρούνε, είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Όχι να χαρούνε. Κοροπηδάν κουλουτούμπες κάνουν. Ναι, δεν διαφωνώ. Σάλια τρέχουν από το στόμα. Συμβαίνουν ρε φίλε αυτά. Άλλο να χαρούν. Είναι ανθρώπινα συναισθήματα. Σάλια. Είναι ανθρώπινα συναισθήματα. Α, μπράβο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι όντως. Σωστά τα έχουν, Γρηγόρη. Θα κρίνω εγώ τον άλλο. Ναι, θα κρίνεις τον άλλο. Όχι, δεν το κρίνω. Όχι, δεν το κρίνω. Δεν κάνω κακό. Μεθάνιο, Γρηγόρη. Όχι, ρε φίλε. Μεθάνιο. Βρώμησε, παιδιά, βρώμησε. Εγώ θα έλεγα ότι λάθος κάνουν. Με την καταστροφή του άλλου. Α. Η καταστροφή δηλαδή να χάσει κατηγορία, να πάνε τον εξαφανίσουν. Άλλο τα συναισθήματά του είναι λογικά. Καταγράφονται ανθρώπινα. Καταγράφονται. Ναι. Εγώ θα πάρω θέση, θα πω είναι λογικότατα. Όταν βγαίνει λοιπόν. Είπα κάτι διαφορετικό. Περίμενε, ναι, είπε κάτι διαφορετικό. Τι διαφορετικό. Δεν λες. Λες κοδάω και γεγονότα. Ανθρώπινο. Όταν το έντερό σου έχει αέριο ανθρώπινο μέσα. Καταγράφει τα γεγονότα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι, ποιο να φοβηθώ. Εγώ εσένα ρωτάω. Ποιο να φοβηθώ. Εγώ που δεν φοβάμαι. Ρε φίλε, δεν καταδικάζω. Πολύ λογικά τα συναισθήματα των Αριανών και των Ηρακλειδέων. Όταν λένε οι άλλοι μια πόλη, μια ομάδα. Ναι, και λένε και κάτι άλλο. Λένε και κάτι άλλο. Πες λέει εκεί αυτούς εκεί. Τι να τους πω λέω. Οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς. Πες λέει αυτούς εκεί. Ότι εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Γιατί για το μια πόλη μια ομάδα. Εντάξει. Του χρόνου δεν θα είναι έτσι. Για το μια πόλη μια ομάδα. Του χρόνου δεν θα είναι. Πες λέει χαιρόμαστε γιατί μας έριξε ο ΠΑΟΚ λέει γάμα εθνική. Χαιρόμαστε λέει γιατί όταν εμείς διαλυόμασταν αυτοί πανηγυρίζαν. Είναι πολύ λογικό. Αυτό είπα και εγώ και ότι είναι πολύ λογικό. Δεν είναι παράλογο. Να χαίρονται με την καταστροφή του ΠΑΟΚ. Δεν σκέφτονται όλοι έτσι αυτό σου λέει. Ποιος το λέει σαν αυτό. Αυτό βλέπω. Υπάρχει κανένας Ηρακλειδέας, κανένας Αριανός που να πει κρίμα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν οπαδοί. Ναι. Υπάρχουν και φιλάθλοι. 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 Δεν υπάρχουν φιλάθλοι. Εσύ πες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν μόνο οπαδοί όπως λες, ναι, τα γήπεδα θα σκάζανε από κόσμο. Θα σκάζανε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάω στο γήπεδο. Εγώ σήμερα είδα ένα ΠΑΟΚ. Πόσο φίλε, κάτσε. 78 χρόνια στον Κρόνο από την Κατερίνη, ένα βρωμόσκυλο. Που οριόταν και φώναζε. Έχει να πάει 30 χρόνια στο γήπεδο. Γιατί να πει ο παδός. Ο παδός είναι. Τη καρέκλα, του καναπέ. Δεν έχει σημασία. Τα συναισθήματά του ήταν πολύ οπαδικά. Έβριζε, φώναζε. Τον οπαδό. Μα έλεσε έφτιανε κάτω στο, για να στο πάτωμα. Ναι. Τον οπαδό ναι, θα βάλει παύλα δίπλα πελάτη. Δηλαδή, αν αυτός ο παδός. Και λένε. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Και αν αυτός ο παδός δεν προσφέρει τίποτα στην ομάδα του. Εισιτήριο, να ψωνίζει την μπουτίκ να κάνει. Είναι άχρηστο. Είναι απλά ένα νούμερο. Και λένε. Το ενωμένοι στην πόλη όταν ο ΠΑΟΚ λέει έχει πρόβλημα, τον σου το φωνάζουν λέει. Αλλά όταν είναι στα καλά του λένε μια πόλη, μια ομάδα. Αυτό λέει γιατί. Θα να πάρει θέση ο κόκκινος αυτό.
Λάθος. Ο Ηρακλήδης. Ποιο είναι λάθος. Λάθος είναι αυτό που φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Λάθος είναι αυτό που φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Γιατί. Τι είναι αυτό που φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Λάθος. Γιατί. Τι να πάρω θέση στο αυτονόητο, ρε φίλε. Όταν λέει ενωμένη. Το αυτονόητο. Φωνάζει και λένε η Βόρεια Ελλάδα ενωμένη. Όταν στο λέει... αυτονόητο πρέπει όταν... να πάρω θέση. Όταν λένε η Βόρεια Ελλάδα ενωμένη. Συμφωνείς, ρε. Υπάοξίδες. Εγώ συμφωνώ σε όλα όμως. Ή σε όλα ή σε τίποτα. Δεν γίνεται όταν είμαστε καβάλα στο άλογο εξαφανιστείτε σατανόγριες και. Σκουλίκια. Όπως θέλεις, πες το. Και όταν έχουμε πρόβλημα, α, όλοι πολύ ενωμένοι. Δεν πάει έτσι. Αυτό λένε ή... να πεις. Γιατί δεν το έχω πει. Συμφωνεί. Τώρα θα το πω 100%. Άδικο έχουν. Άρα μη ζητάς από τους άλλους ενωμένους. Ρε, άδικο έχουν. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Δεν προχωράει η δουλειά έτσι. Εξηγούμε. Όχι, ρε, τους... Εξηγούμε. Τους ενοχλεί. Επειδή είσαι φελός. Τους ενοχλεί. Αυτό που λένε ενωμένη Βόρεια Ελλάδα. Ενωμένη δικαίως. Ναι. Λέει, μας ενοχλεί αυτό. Μα δεν είναι λογικό. Δεν είναι λέει. Μα, και είμαστε και εμείς να εδώ. Να συζητήσουμε για το αυτονόητο. Μα... Άλλο με ενοχλεί. Εσένα. Ναι. Ναι. Βλέπεις τι μπορέσαμε και κάναμε όταν το μπάσκετ ήταν εδώ. Σαν Θεσσαλονίκη. Γιατί έφυγε. Γιατί είμαστε μπούφοι. Όχι, γιατί οι άλλοι είχαν λεφτά. Γιατί είμαστε μπούφοι. Οι άλλοι είχαν πιο πολλά λεφτά. Γιατί συνήθω τα πολλά λεφτά είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, ναι. Τι κάναμε. Ναι. Τότε κάτι κάναμε. Εντάξει. Σαν πόλη. Μετά τα λεφτά πήγαν κάτω. Μισό λεπτό. Ο Ιωαννίδης πήγε με τα λεφτά. Βλέπεις ότι με τα λεφτά. Για μια δεκαετία. Η Βόρεια Ελλάδα. Για μια δεκαετία. Για μια δεκαετία αυτό ναι, το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Έδινε τροφή για πολλά πράγματα. Ναι. Εντάξει. Έτσι. Δηλαδή η πόλη ζούσε και ανέπινε στους ρυθμούς και έκανε και όλη την Ελλάδα. Έκανε λεφτά ο Φίσα στο ακρόαμα. Ακρόαμα. Ας το Δημήτρη τι έκανε. Ο Δημήτρης. Λοιπόν. Δικός του άνθρωπος. Ας το Δημήτρη. Τι στο άνθρωπος. Ντροπή είναι. Άμα τον πω το Φίσα το Δημήτρη, το ξέρεις τον κόκκινο. Θα σου πει δεν το ξέρω. 100%. Έτσι. Ο Δημήτρης. Για να το λες εσύ. Ο Δημήτρης. Εγώ δεν το ξέρω. Τι κάνει τώρα, ξέρεις. Ο Δημήτρης τι κάνει τώρα. Όχι που να ξέρω τι. Όταν δεν, δεν ξέρω τι. Εσύ είπες ο Δημήτρης. Εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ο Φίστας του ακρόαμα. Τι. Εσύ ένα Φίστα ξέρεις. Εγώ ξέρω τον ουρολόγο και είναι ο καλύτερος. Ένας εκ των καλύτερων. Και καλά κάνεις. Πάρα πολύ ωραία. Και τον τιμάς και τον εκτιμάς. Ωραία. Τον άλλο το Φίστα δεν τον ξέρω. Το Δημήτρη. Για πες. Τρία λεπτά πριν το διάλειμμα. Έλα, μην πει δάσκο. Δηλαδή, αποχωρείτε, δηλαδή. Μην κάνει την κουβέντα. Ο διαιτητής στη λήξη του ημιχρόνου. Λέγε ρε κόκκινε, τι έκανε ο Δημήτρης τώρα, τι κάνει. Πάλι μαγαζί έχει, τραγουδούσε, έκανε παγκόσμια τουρνέ, τραγουδάει. Τραγουδούσε στα 80. Ποια 80? Πόσο είναι. 70, πόσο είναι. Επικίνδυνο. Ποιο 70. Πόσο χρόνο είναι, δεν ξέρω. 53 χρονών είναι βαριά βαριά. 53 χρονών είναι. Βαριά βαριά. 50 είμαστε εμείς, ρε. Πώς είναι αυτό το 53. Πόσο νομίζει. Δηλαδή μαγαζιά πότε είχε, στα 12 είχε μαγαζί. Όχι, από τα 20. Από τα 20. Mm. Από τα 20. Είχε δικό του μαγαζί στα 20. Τι, πότε πρόλαβε να δουλέψει. Αυτή η γυμνή ποια είναι εδώ. Σέλφι με την όπιστεν λέει. Ναι. Τι, αυτά βλέπει. Τι θέλει να δω, ρε. Διαγιορείτε σε αυτά. Το λογικό είναι, ρε, φίλε. Ο Παΐσιος τέτοιας έδειχνε εκεί πέρα. Ωραία. Σέλφι με την όπιστεν. Δεν ξέρω όμως όνομα. Αν δεν έχω όνομα τηλέφωνο, τι να το κάνω. Μπράβο. Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου. Τι θες να δω, ρε φίλε. Καφνικά. Άμα εμφανίστηκε καφνικά. Τη βολεύεις αυτή, μπορείς. Πού να μπορείς. Με χάπι μου. Τι να σε κάνω, μωρέ κόκκινε. Έχει δοκιμάσει καπάκια. Όχι. Όχι. Όχι ακόμα. Δεν σε δίνω στεγνά. Μην στεναχωριές. Τι να με δώσετε. Εγώ δεν θα δώσω στεγνά. Να με δώσετε. Παρακάτω. Μετά την μεταγραφή τη Βραχάλη από το Sky στο Epsilon, σήμερα δεν είναι το πρώτο θέμα. Η Βραχάλη ποια είναι, εκείνη η άσχημη γυναίκα που είχε ο Μάνταλος. Ποια είναι η Βραχάλη, ρε. Ραπ να βάλω να κατοστάρει. Μια με άσχημη μάπα. Με αυτή πήρε ο μπαμπά. Ραπ να βάλω να κατοστάρει τον Άσο Παναγαϊκή. Πού παίζει η Παναγαϊκή. Με τον Άρη. Άκου ερώτηση. Γυρνά τη καρδιά του και δεν ξέρει πέρα. Ποια καρδιά μου. Παναγαϊκή Άρη. Παναγαϊκή Άρη. Αν πιάσει τίκ το σπανό, αυτό που τον πιάνει όταν. Σε ρώτησα, το βάλει. Όχι. Όχι. 0-0. Αυτό με ανησυχεί. Ότι ναι. Είπε όχι ο Ραυτόπουλος. Αν έλεγε ναι, φίλε. Δεν τι είμαι. Στην Κρήτη το στην Κρήτη το όφι Άρη θα το ρίξω να τον άσω. Στην Πάτρα δεν πάει το χέρι μου. Η Ρακλειδέα, μην ξεχνάει ποιο έριξε το 80. Αντιπορία στην Καμάρα το 11. Καλά να πάθουν και το 1-9. Είναι χάδι υποβασμό. Έπρεπε να υποστούν. Να τα ανθρώπινα συναισθήματα τα οποία καταγράφονται. Ναι, καταγράφονται εσύ να τα σχολιάσει, λέω. Καταγράφονται, δεν καταγράφονται. Για σχολεία θα τα άφησα. Άντε, μπράβο, μη φοβάσαι. Πάρε θέση. Δεν πειράζει. Άντρα είσαι, ανακόντα έχει. Κοίταξε να δει δίψα για το ανακόντα. Μια το είπε, δυο το είπε. Τόσο πολύ φαγούρα να έχει. Ρε. Τόσο πολύ φαγούρα, λοιπόν. Και τέταρτο θα βγάλουμε όνομα. Αλφα μητρία κενό αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metro Media. Με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινάμε με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Πάσχα για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικός. Πάσχα στο Πολυτελές 5 Αστέρων Ραμάντα Πλάζα Θράκη Παλάς. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί, μαμί και πολλά άλλα δώρα. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό δωρεάν στο www.goldmall.gr. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα πολύ φθηνότερα ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Αδερφέ, φουλάρε το. Ποιος είσαι ρε φουλαράκο, ο Νάσης? Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα εγκραίριο κίνηση στην ΚΑΣ Θεοδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραερίο κίνηση ΓΚΑΣ Θεοδούρου, Γιαννιτσόν 181, πίσω από τα Κτέλ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη, γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο togas.gr ή στο 2310-523131. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήτρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα Hypermarkets Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα Hypermarket μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salon. Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης. Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού. Χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την allforhome.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. allforhome.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. allforhome.com.gr. Ορίστε κύριε. Ναι, μπαταρία για ταξί ζήτησα. Και αυτή τι είναι? Έχετε μπαταρία ειδικά για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση ή δεν έχετε? Κυρνικό, έχουμε μπαταρία για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση. Πες του, όλες ίδιες είναι. Και με ένα χρόνο εγγύηση για ταξί δεν θα βρει πουθενά. Επειδή όλες οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες, αν θες μπαταρία ειδικά για το ταξί σου, βάλε Standard Taxi Premium Performance, η μόνη με ένα χρόνο εγγύηση. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως την Energy. Δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς.
από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Moners υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Moners. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Έλα φίλε, θέλω χάρη. Θα με πετάξει στο αεροδρόμιο. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Έχουμε τη λύση. Apollo Airport Parking. Άμεση εξυπηρέτηση, μοναδικές προσφορές. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-47-4041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Apollo για ενοικίαση αυτοκινήτου. Apollo και ξένιασες. Η νούμερο 1 υπερτροφή Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 Μουρουνέλαιο Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Moners υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Moners. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε: τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα φορών στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα φορών λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύοσμο. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Στα 7 μετά από τις 3 μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών. Το 23-10 και τα 3-90 είναι δικό σου και είναι κατηλημμένες όλες οι γραμμές. Ενημερώνω αυτούς οι οποίοι επιχειρούν τώρα να επικοινωνήσουν. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18-133 και έχονται μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα έχετε οριστική διαγραφή στην καλύτερη τιμή σε ένα λεπτό. Επίσης υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ ελεκτρικών στο www.listoparto.gr και μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Να πω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, τη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με μια ακόμη πολύ μεγάλη προσφορά με το Hyundai i20, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε με έκπτωση η οποία φτάνει μέχρι και τα 1.600 ευρώ αναλόγως με την έκδοση την οποία θέλετε. Πάντως σίγουρα είναι η καλύτερη τιμή την οποία θα βρείτε στην αγορά. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-596. Πάμε στον κόσμο, ενώ μη σταματάτε να στέλνετε μηνύματα στο αλφα-3 κενό αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα αρνιά τα οποία κληρώνουμε και σε λίγο θα βγάλουμε ένα ακόμη όνομα, ένας ακόμη τυχερός ο οποίος θα εξασφαλίσει τον Οβελία για το φετινό Πάσχα. Δεν κληρώνουμε, σχαρίζουμε. Κληρώνουμε. Σχαρίζουμε. Κληρώνουμε. Έλα. Εντάξει, μην αλλάζεις ρε φίλε. Έλα ρε, άσε με τώρα. Ό,τι μπορείς κάνει. 60 ολόκληρα, 9 σας χαρίζουμε. Χαρίζουμε, ναι. Σχαρίζουμε. Σας χαρίζουμε. Έλα βρε, σας χαρίζουμε. Δεν έχει γοητεία το σας χαρίζουμε. Ο 123 λέει τα παραπολιτικά γράφουν ότι ο Σαββίδης πούλησε κάπ και φεύγει από την Ελλάδα. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Ποιος τα έχει τα παραπολιτικά, ποιος είναι αυτός? Ο Χίος πρέπει να τα έχει. Ποιος έχει? Ποιος ο? Ο Μαρινάκης. Ποιος Χίος και Μυτιλίνης. Μα δεν ξέρω. Τι να ξέρει αυτή τη γυναίκα. Όταν δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σε κάνει. Πάμε στον κόσμο, μωρέ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου κύριε, τον κύριο Κόκκινο θα ήθελα λίγο. Εδώ είναι ο κύριος Κόκκινο. Μπράβο ρε φίλε μου. Παίρνω από Αρνέα Χαλκιδικής. Ναι φίλε. Ακούγα πιο μπροστά την εκπομπή του κύριου Μπούζο. Του κύριου Μπούζο, ναι. Του κύριου Μπούζο, έψαχνα να βρει το Φυγά. Ναι. Εγώ πήγα για το Φυγά και βρήκα τον κύριο Κομίνη.
Ναι. Να του στείλουμε σαν εκεί να πάει τι άκαλη. Να το στείλουμε πού ρε φίλε. Είχε στα δικαστήρια φούλια δεν πήγαινε. Έχει οικογενειακού τέτοιου και το βρήκα έβαλε πλυντήριο για τα μικρά. Εδώ ρε Παπανδρέου τον κατηγορούσανε και δεν πήγε στο δικαστήριο πρωθυπουργό. Ο Κομίνης σε φταίει. Δεν πάει. Δεν γουστάρει. Να πάει και να τον πάμε το ζόρ. Τον πάμε το ζόρ, δεν πάει. Καλά, θέλω να τι να σου πω. Υπάρχει περίπτωση να τιμούρει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει δικαίωμα να μην μία πάει. Ανέξη. Κανονικά. Κανονικά πρέπει να τον πάμε το ζόρι. Αλλά επειδή εδώ είναι Ελλάδα και οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους ισχυρούς, δεν τον πάμε το ζόρι. Έγινε φίλε μου. Γεια χαρά, γλυκέ μου άνθρωπε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ρώτη το Θαλακρόβουνο δίπλα σου. 9 Απριλίου θα κάνει δικαστήριο. Ερχόμαστε από Ελβετία, δύο Βάζελοι, να το δικάσουμε για αυτά που λέει. Και πληρώνουμε 100 ευρώ το μήνα για να έχουμε περιέργεια στο ίντερνετ να σας ακούμε. Ξοδευτήκατε πολύ. 100 ευρώ το μήνα δίνετε. Ποια πόλη είναι, πού είναι, από Ελβετία. Σιγά, χεσμένοι στο Τάλιρο είναι. Φύγανε μετανάστες, άφησε την Ελλάδα για και πόρτα. Δηλαδή το δεκόκκινο πήγαινε καλά, τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ήταν καλή. Αθήνα. Καμία σχέση αυτό που είπαμε, αυτό που γράφει. Έλα ρε, πάνε στον κόσμο, άστα Facebook. Ναι. Έλα ρε, φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Τι λέει. Καλά λέει. Με τον Γρηγόρη θέλω να μιλήσω. Με τον κύριο Γρηγόρη. Πες ρε Γρηγόρη, θα περάσει η Γιουβέντους για να περάσει η Ρεάλ. Πες το ρε Γρηγόρη. Το είπε και αυτός, πες το και εσύ να σιγουρέψει. Θα περάσει η Ρεάλ. Όχι, θα περάσει η Γιουβέντους δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Κατάλαβα. Έχεις καμιά πληροφορία άμα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σου είπε κάτι βοηθός ο Θωμαΐδης, τίποτα. Όχι φίλε μου, δεν έχω πληροφορίες. Ο βοηθός. Εμένα με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει φίλε μου. Εμένα με ενδιαφέρει φίλε μου. Του Μανώλου Χιμένε θέλω να πω. Εμένα με ενδιαφέρει φίλε μου. Μετά από όλο αυτό το πρωτάθλημα να είναι καλύτερο και πιο ελκυστικό. Εμένα φίλε δεν με ενδιαφέρει να γίνει. Αυτό με ενδιαφέρει. Γρηγόρη, με ενδιαφέρει τώρα, να πέφτει το ξύλο της Αλεπούς. Ναι. Άμα δεν σταματήσετε γίνει Brexit, να ξέρετε γίνεται σωτηρία. Συμφωνώ 1000% μαζί σου. Αυτά τώρα δηλαδή, αυτά που γίνονται είναι για να φαίνονται. Δεν είναι. Άμα δεν γίνει Brexit, 5 χρόνια. Αν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, βαθιά, δεν πρόκειται, δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Πονάει χέρι, κόβει χέρι. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Δεν κάνουν τίποτα, ρε φίλε, κοροϊδεύουν, ισχύει. Ένα Ερντογάν, μια Θάτσερ, ένα Πατακό θα μπορούσε να κάνει κάτι. Καλημέρα. Ο Κώστας έχει δίκιο. 2 με 5 χρόνια είναι κανονικά, να ξέρει. Δεν ξέρει, ρε, δεν ξέρει. Δεν επιμένω. Δεν ξέρει. Όπως και, όπως και το αντιλέγω, δεν θα είναι μείον 3, θα είναι παραπάνω. Εντάξει, αυτά, ευχαριστώ. Γεια σου. Ο βοηθό ο Δωμαίδη τι είπε. Εντάξει, ρε, χιούμορ έκανε ο άνθρωπο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, ρε καθυστερημένε, τι κάνεις. Πού είστε, ρε. Λίγα λόγια για τον Μιχάλη, Έλα. Γιατί ρε καθυστερημένος εγώ. Γιατί... Δεν είμαι καθυστερημένος. Είμαι εγώ σαν τον άλλον που είχε στη Δευτέρα. Άμα κάνουμε crash test, κοντά θα βγείτε. Τι να σε πω, ρε, εγώ. Εγώ σήκα για έτσι. Μπορεί να μην βρίζεις, σε παρακαλώ. Αφού είναι καθυστερημένος, εγώ το είπα. Εγώ τι είπα, απλά το ρώτησα. Είπε ένα ρε με ένα συνοδευτικό. Μην κορίτσι, το επαναλαμβάνει. Λέγε ρε. Με τον Πόντιο θα συνεννοηθεί. Εδώ άλλο Πόντιο πρωτάθλημα ήταν να πάρει και θα βγει τέταρτο. Λέγε ρε, φίλε. Το κλείσε. Αυτοκλείστηκε. Ναι. Βέβαια. Τον άκουσε εκεί ο αστικατζή που του κυνηγούσε τη γυναίκα. Να τη φάει. Του πιω τη αστικατζή τώρα. Ο άλλο από τη Θέρμη. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα καλά τα νέα δεν λέτε, παιδιά. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ναι. Μάθατε το Ιβάν να πέσει το ενδιαφέρον του για το Καφτατζόγλι, ε. Όχι. Α, βέβαια. Πού υπάρχει αυτή η είδηση. Ενδιαφέρον για το Καφτατζόγλι, αλλά δεν το έκανε σωστά. Έπρεπε πρώτα να πέσει. Ξέρετε τι πιο πρέπει να πέσει πρώτα. Ναι. Έπρεπε πρώτα να ρίξουν και καλά για ανακαίνιση την Τούμπα. Μετά να πάει Καφτατζόγλι να προσύρει το. Τότε αν ισχύει είναι... αυτό που λες. Ναι, ισχύει. Ναι, σημαίνει ότι η νέα Τούμπα δεν γίνεται. Εννοείται. Και το δεύτερο που έχω να πω, λιγότερη τιμωρία από τη Β' Εθνική θα είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Αυτό έχω να πω. Τι ομάδα είσαι, Ηρακλής. Ό,τι λιγότερο. Αργανάρα ρε, Ηρακλής βρε. Νάτος. Είδες λοιπόν. Πώς αισθάνεσαι φίλε. Χαρούμενος. Ας το πει αυτός. Πώς αισθάνεσαι φίλε? Τέλεια ρε φίλε. Σε πελάει και ευτυχίας. Να τους γελάει. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Η κυρία Ιορδανίδου Χριστίνα έχει κερδίσει τον Πασχαλιά του Κοβελία. Πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας στα επόμενα 30 λεπτά στο 2310 και τα 390. Ιορδανίδου. Ιορδανίδου Χριστίνα. Χριστίνα. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα, Έλα φίλε.
Εγώ είμαι. Εσύ. Αριανός από Εύωσμο. Καλώς το. Και την Κυριακή το μάτς, πώς το περιμένεις? Άμα πάρεις ένα πόντο, να κάνεις το γύρο του διακοφτού. Εδώ, Γυνιακός πήγε, πήρε διπλό. Δεν θα πάρει ο Άρης. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Καλός είναι και ο Άρης. Είναι, μείνανε 7 στα 7, θα τα πάρουμε όλα και ανεβαίνουμε. Δεν χαρπαγγέλνουμε τίποτα. Είμαστε τρελαμένοι όσο ποτέ. Το έχεις καταλάβει πλέον. Πιο πολύ χαρούμενος είσαι που ανεβαίνεις κατηγορία που θα χάσεις το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Που ανεβαίνω κατηγορία, εμένα τι μου νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν σε νοιάζει. Για μένα αυτή την πόλη άφαντη είναι. Άφαντη είναι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς μια ζωή. Ορίστε. Κατάλαβες. Χάθηκες φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, δεν μου αρέσουν οι γραμμές. Ναι. Βγήκε είδηση τώρα πριν από δευτερόλεπτα ότι πούλησε την καπνοβιομηχανία του ο Ιβάν Σαβίδης, την Tosco Tabak, στον Ιαπωνικό κολοσσό Japan Tobacco INC, έναντι 1,6 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ναι. Αυτά είναι deal, παιδιά, τα οποία γίνονται. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολλαπλασιάστε, πιένα 23 που πάει το δολάριο. Έλα, με το ευρώ. Πάμε, κοιλιά κάνουμε, φίλε. Κόκκινε, κοιλιά κάνουμε. Έχεις πιάσει το ζάχαρο 1,40. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Άντε, τράβα με. Καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα. Καληνύχτα που με σε λίγο. Λέγε, τι δες. Εγώ θεωρώ ευκαιρία μεγάλη να φύγουμε από την Ευρώπη με το γεγονός αυτό, γιατί πουλάει η ηθική η Ευρώπη και τη δέχεστε εσείς χίλιες φορές καλύτερα μόνοι μας θα τα βρούμε. Παρά μέσα από αυτούς. Αυτοί έχουν κάνει τον κόσμο κάτω. Πολέμου δεν έκανε η Ελλάδα, ούτε πρώτο ούτε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ευρωπαίοι, ό,τι πιο λάσπη υπάρχει η Ευρώπη, μακριά από την Ευρώπη, μακάρι να πιάσει τον Brexit, όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν απελευθέρωση. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Ηρακλής. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Εγώ ας τον βγάλω. Έλα, φίλε. Δεν με βγάζουν, μαλάκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Να μην βρίζετε, ρε, μην βρίζετε, ναι. Ναι, είναι εδώ ο Κόκκινος, είναι πολύ καλός άνθρωπος, Χριστιανός. Ναι. Θα πάθει κανένα κομπλεξικό αυτό, ναι. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω λίγο μια κριτική στο Γρηγόρη. Να κάνεις μια κριτική στο Γρηγόρη, αλλά θα σε κλείσει άμα του κάνεις κριτική. Όχι, καλοπροαίρετη είναι. Και καλοπροαίρετη είναι, θα σε κλείσει. Και κακοπροαίρετη κριτική να κάνεις. Θα σε κλείσει ό,τι κριτική για να κάνεις, λέγε. Βλέπεις τι κάνει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Παρεμβαίνει και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Θα σε κλείσει, ρε φίλε. Γρηγόρη, πες μου. Δίνεις προτεραιότητα στα μηνύματα του Facebook ή στα μηνύματα του κινητού? Εννοείται τα κινητά. Εννοείται τα κινητά. Γιατί εσύ, Κόκκινε, έχω αντιληφθεί ότι δίνεις πολύ βάση στον υπολογιστή και... Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις, φίλε μου, και να δεις ότι... Δεν τον αφήνει να κάνει κριτική. Γι' αυτό σου είπα ότι θέλω να σκόρω μια κριτική. Εάν είναι λάθος η αντίληψη που έχω... Μπορεί να έρθεις όποτε θέλεις να δεις πρώτα τα μηνύματα, αν δεν βρίζουνε. Στην εσεμιέρα και μετά το. Καταρχήν στο Facebook. Ναι. Στο Facebook, συγγνώμη, είναι εκατοντάδες. Ναι. Πράγμα αδύνατο να τα διαβάσω όλα. Χάνεται στο Facebook. Καταλαβαίνεις τώρα, επειδή ο διπλανός μου. Χάνεται. Αυτή τη στιγμή κάνει κακό στην ίδια την εκπομπή με τη βλακεία που λέει. Την εκπομπή δεν κάνω κακό. Γιατί... Κάνει κακό γιατί είναι βλακεία αυτό που λέει. Δεν κάνει καλά κακό. Λοιπόν, πίστεψέ με, διαβάζω τις εσεμιέρας και ελάχιστα από το Facebook. Τελείωσε. Συμφωνώ και σου ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη. Δε. Αυτά, επειδή δεν ξέρει να χειριστεί ούτε υπολογιστεί ούτε να γράψει, ναι, ναι. Λέει τα δικά του για να πει. Μέσα σε όλες τις μπουρδες είναι και αυτή. Δεν θα μπορούσες χωρίς αυτόν, δεν θα μπορούσε χωρίς εσένα. Στο λέω 15 χρόνια σας ακούω, 12 πόσο είναι, τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Κλείς τον Γρηγόρη, σε έκανε κριτική. Ναι. Και τι είναι, μη, πάμε, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φωτορεπόρτερ του ΣΑΕΚ που αποθανάτησε το όπλο του Ιβάν. Ναι. Και αντί να το πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα των φιλικών, των offside και των ψεύτικων πέναλτι, το παίρνει το πρωτάθλημα η ομάδα που το αξίζει. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν θέλει να μιλήσει. Ό,τι θέλεις. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι φωτορεπόρτερ της ΣΑΕΚ και μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο? Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει η ουσία. Ότι τραβήχθηκε η φωτογραφία. Ναι. Να σε καλά. Ρε τους καημένους Αργιανούς χαίρονται με υποθέσεις και ο άλλος πήρε 1,6 δισεκατομμύρια από τον deal που έκανε. Παρακαλώ. Πάμε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Σουηδία παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Σας ακούω κάθε μέρα. Ναι. Και θέλω, επειδή είμαι φανατικός παοξής και είμαι από το Γλυκίσιμα, αλλά είμαι Σουηδία και δουλεύω εδώ Σουηδία χρόνια. Είσαι πόντιος φίλε.
Εννοείται. Από το Κιλκίδης, ρε φίλε, τι θα είναι. Κάτσε να μάθουμε. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, τόσα χρόνια βλέπω ότι όλα τα πάντα γίνονται για την Αθήνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα καλά τι θα πει Ηρακλής, τι θα πει Αριανός, τι θα πει Παοξής. Εγώ αυτή την ιδεολογία έχω και λέω, δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν αξίζουμε τίποτα εμείς να πάρουμε και γιατί να τρογόμαστε μεταξύ μας και να δίνουμε και χαρά στους Αθηναίους. Τώρα σε έπιασε ο πόνος να ενωθούμε μεταξύ μας. Εγώ φιλαράκι να σου πω κάτι. Δεν είμαι Παοξής, αλλά δεν είμαι φανατικός που να λέω ότι ξέρεις. Εγώ εμένα μ' αρέσει το καθόλου το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά δεν σε ακούσαμε. Κάτσε λίγο, Πόντι, από τη Σουηδία. Δεν σε ακούσαμε, λέω, όταν έριχναν τον Ηρακλή Γάμα Εθνική να βγεις να τα πεις αυτά. Κόφευες τότε. Είσαι λάθος. Είσαι λάθος. Και από τον Ηρακλή έπεισε και ο Χωριανός μου Γιώργος Παπαδόπουλος. Είσαι πολύ μεγάλο λάθος. Ποιος Γιώργος Παπαδόπουλος, εκείνος ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος. Είναι ο Χωριανός μου. Με εκείνο το κεφάλι. Όλοι τετραγωνοκέφαλοι από το χωριό σου είναι. Ποιο είναι το χωριό σου? Όλοι τετραγωνοκέφαλοι, τι να κάνουμε. Εγώ δεν είμαι ούτε καταχρήνω τον Ηρακλή, ούτε τον Άρη, ούτε δεν είμαι δηλαδή να πω ότι ξέρει τα σκουλίκια ή εκείνο. Μένα μου αρέσει το καθόλου το ποδόσφαιρο. Και βλέπω τώρα τόσο καιρό με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα το έπαιρνε η Βόρεια Ελλάδα, θα έπαιρνε το ποτάλιμα και όλοι πέσανε πάνω. Γιατί είναι δικολογημένα, αφού. Δεν το έπαιρνε η Βόρεια Ελλάδα. Θα σου πω κάτι, φίλε μου από τη Σουηδία. Είσαι έξω και τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Όχι, είναι πόντιο η ρυθμή αυτή τη πόλη. Και τα συναισθήματα τα οποία καθημερινά με τον Κωστή είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία αντιλαμβάνεσαι. Όχι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι καλά, έχει αλλάξει το σκεπτικό του Θεσσαλονικιά. Ο Παοξής θέλει να γίνει. Ο Παοξής αισθάνεται μια πόλη, μια ομάδα. Ο Ηρακλήδας αισθάνεται ότι τον έχει κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ όπου πατεί και όπου βρίσκεται. Ο Αριανός το ίδιο. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και μίσος. Τι βγήκε να μας πει ο Πόντιος από το ΣΥΔΙ? Τι βγήκε να μας πει, ό,τι τι. Εγώ θέλω να πω κάτι ότι μόνο που ακούω Θεσσαλονίκη εδώ στη Σουηδία που μιλάμε με τον Πουδρόμο με τους Σουηδούς και τους λέμε μέσα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και στη Σουηδία, σηκώνει δηλαδή χαίρονται οι άνθρωποι που είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Όσο έχουμε κάνει δύο άτομα που τους λέμε από την Αθήνα που είναι Αθηναίοι και κάλεσαν τους Σουηδούς δεν τους πάει με τίποτα τους Αθηναίους. Για τη Θεσσαλονίκη έχω να πω τα καλύτερα λόγια. Μόνο που ακούσει λες το λευκό πύργο, τώρα στο λέω και σηκώνει την τρίχα μου. Είναι δυνατόν εγώ επειδή είμαι Αριανός, μένα με ενδιαφέρει το καθάρι του ποδόσφαιρο. Μένα με ενδιαφέρει. Γεια σου, φίλε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στους Σουηδούς και την άλλη φορά να μας απαντήσεις. Στη Eurovision γιατί δεν μας ψηφίζουν οπότε δεν παίρνει μέρος η Παπαρίζου? Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτή είναι η Σουηδία, είναι κρυόπολη. Αυτή είναι. Δεν θέλω να πω τώρα στην εκπομπή τώρα και. Άμα είναι ρε φίλε κρυόκολη, εσύ γιατί κουβαλήθηκες από το Κιλκίς εκεί πέρα? Γιατί έχει ψωμί εκεί. Τι να κάνω, η χώρα μου δεν είχε δουλειές. Τι να κάνω, γιατί δεν έμεινες εκεί στο Κιλκίς με την Σουηδία? Καλά, ξηγήθηκες, άντρε βλάχο από την Τούπα θα με πεις, πες τι να κάνω. Αφού είναι η Σουηδία κρυόκολη, ρε Πόντιε, τετραγωνοκέφαλε. Οι Σουηδοί, όχι οι Σουηδές. Γιατί έβγες. Όχι Σουηδέζες, ναι, για Σουηδούς. Γιατί έβγες τις χαμηλοκόλλες από τον Κιλκίς και πήγες στη Σουηδία? Δεν σ' αρέσει. Γιατί είναι πιο ωραία η Σουηδία. Ναι. Γιατί με έδιωξε η χώρα μου και πήγα στη Σουηδία. Γιατί σε έδιωξε η χώρα σου, ρε φίλε, τι έκανες και σε έδιωξε η χώρα? Γιατί εκεί έχει ένα αξιοπρεπές μωροκάμα. Δεν θέλει δικηγόρο. Τι, γιατί έβγες? Έχω τρία παιδιά. Έχει δουλειές να δουλέψουμε. Δούλευα στην Αλουμίλ στο Κιλκίς και μας έδιωξαν μόλις εκεί τα ψάρια εκκλησία. Τότε λοιπόν να σέβεσαι τη χώρα την οποία σου δίνει ψωμί και να μην τους λες κρυόκολους. Για χαρά. Για χαρά. Ναι. Γιατί εμείς σε δίνουμε ψωμί, τους λες και κρυόκολους. Αγνώμονα Πόντιε Παοξή. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατάλαβες? Α, μπράβο. Η χώρα σου είναι η Σουηδία τώρα. Η Σουηδία ταΐζει την οικογένεια. Ορίστε. Καλημέρα, ναι. 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 Είμαι 39 χρονών, μπαμπά. Βασιλάκι, παιδί μου, είμαι 39, μπαμπά. Θέλω γυναίκα, μπαμπά, είμαι 39. Βασιλάκι, παιδί μου. Φύγε ρε από εδώ, ρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Μικόλη. Εδώ είναι. Ακούς? Μια χαρά. Ναι. Πριν 52 βαθμούς είχε ο ΠΑΟΚ, πριν 40 μέρες με τα Γιάννα. Είχα μείνει 8 μάτς. 5 στην Τούμπα, 3 έξω. Ναι. Άχρηστος προπονητής. Ναι. Άχρηστη και αυτή που είναι μέσα. Άχρηστη. Ο μπαμπάς Σαφίνης δεν έπαιξε μπάλα, ο γιος. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Ο κακάς και γιος δεν έπαιξε. Ο μπαμπάς όμως καλύτερος από τον Γιώργο του Κούντα. Ναι. Καλύτερος. Κοιτάξτε την οδική. Να σας στείλει. Να σας στείλει. Δεν παίρνετε δανεικό το Μυροφορίδη. Ναι. Άκουγα σε πω τώρα. Ναι. Παίρνει τα λεφτά του Σαββίδη. Ναι. Από το 2012. Ναι. Θα φύγει άνθρωπος. Ναι. Θα φύγει. Ναι. Τι θα κάνει να κάνει.
Δεν πειράζει. Θα έρθει ο Ζαγοράκης με το βιολίδι, τι στεναχωριέσαι εσύ. Προπονητής αυτός. Για χαρά. Α, τώρα δεν είναι προπονητής. Πρώτος έχει ρε βλάχο Παοξί ο προπονητής. Το γκολ μέτρησε κανονικό λένε όλοι. 1-0 κέρδισε. Τι σε φταίει ο προπονητής. Με τον Ολυμπιακό δεν τον αφήσατε να παίξει. Ο προπονητής σε φταίει. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Πρώτη φορά παίρνω Κωστή Γρηγόρη. Γεια σου φίλε. Ηρακλειδέας. Μπράβο. Κατέγραψε. Είναι λογικό και επόμενο ναι. Όταν έχεις πονέσει το παρελθόν να θέλει μεγάλη ανωτερότητα να προχωρήσεις μπροστά και να μην σε ενδιαφέρει δυστυχώς η ζημιά του αλλού, ο οποίος συντέλεσε στο να πάρει ζημιά. Κατάλαβε. Εσέριξε, ρε φίλε, πώς θα το κάνω. Ναι, λογικό, δεν το ξέρουμε. Δύο φορές. Μόνο που δεν υπάρχουν αποδείξεις, όχι μόνο δύο φορές. Και τώρα ακούστηκε το ότι χορηγία υπάρχει, είτε στον Όφη από τη μεριά για τον Άρη, είτε τώρα στον Άρη πάλι ο χορεύω πίσω κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν αποδείξεις. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να κατηγορήσουμε. Οπότε που καταλήγουμε. Καταλήγουμε δυστυχώς ή ευτυχώς ότι κάποιοι μπορεί να είναι χαρούμενοι στην πόλη, κάποιοι τέτοιο. Αλλά δεν φταίνει για του συμπολίτε. Φταίνει ήδη που κάνανε τα ματάκια του μόνο. Αυτό είναι άλλο. Το συνέστημά σου θέλω να μου πει. Αυτό είναι το άλλο. Το συνέστημα είναι λογικό, Κώστα. Όπως το εκφράζει και είσαι από του λίγου που λένε τα πράγματα με το όνομά του. Σε παρακολουθώ και το μεσημέρι και το βράδυ στην εκπομπή σου. Εντάξει, και ο Γρηγόρης έχει την άποψή του. Δεν είναι κάτι κακό. Έχουμε την ίδια ομάδα. Γιατί δεν το ίδιο πράγμα δεν λέμε. Εγώ είπα ότι είναι πολύ λογικό αυτό. Λογικό είναι. Αλλά λέω ότι, αυτό λέω ότι είναι στου οπαδού υπάρχουν και οι φίλαθλοι. Γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Είναι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, τι καλύτερο να δούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, τον ενδιαφέρει. Δυστυχώς δεν θα εσύ Γρηγόρη, είσαι οπαδός ή φίλαθλος, ρε. Φίλαθλος είμαι. Έξω από εδώ είμαι οπαδός. Άρα και εσύ χαίρεσαι για αυτό που θα πάω, αφού είσαι οπαδός. Ναι, φυσικά. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση ήδη με δημοσιογραφική, γιατί έχει καλό επιτελείο, ναι. Το οποίο μπορεί να βρει την άκρη. Τα 44 εκατομμύρια που παγώσαν στη ΣΕΚΑ που δεν είχαν πληρωθεί. Τώρα που πουλιέται, θα πληρωθούν, θα πάρει το δημόσιο λεφτά ή για να τα πληρώσει. Δεν το ξέρουμε, φίλε. Να διευκρινίσουμε κάτι, μισό λεπτό. Πουλιέται στο 1,6 δισεκατομμύρια. Μισό. Άχι, ρε φίλε, άλλο σε είπε. Μέχρι να δούμε λεπτομέρειε του deal, να αποφασίσουμε. Θα πρέπει ναι, να... Άλλο, δεν είπα τώρα ναι, να βγάλουμε ναι. Απόφαση. Πρέπει να βάλουμε και κάτι το οποίο πρέπει να είναι σωστή βάση. Το πρόστιμο αυτό δεν ήταν στο Σαββίδι. Υπήρχε σε ΣΕΚΑ. Στην εταιρεία ήταν. Ναι, από την προηγούμενη διοίκηση. Ναι, η εταιρεία πουλιέται. Μην έρθει ο επόμενος και πει δεν ξέρω τίποτα, δεν παίρνει. Ποια εταιρεία πουλιέται, ρε. Ποια εταιρεία πουλιέται. Δεν ξέρω αν η ΣΕΚΑ ανήκει στην. Και αν υπάγεται στην καπνοβιομηχανία που πούλησε. Δεν το ξέρω. Δεν είναι ένα άλλο. Προφανώς υπάγεται. Όχι, ρε φίλε. Αν υπάγεται, πουλάει και τη ΣΕΚΑ. Μπράβο. Αν υπάγεται, πουλάει και τη ΣΕΚΑ. Το πιάσε Γρηγόρη, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Απλά πρέπει να δω λεπτομέρειες. Τώρα διάβασα στα πεταχτά κάτι και να πω μια μπουρδα. Δεν ξέρω λεπτά. Σαν ερώτημα, εργασία θα γίνει αργότερα. Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου. Η κυρία Ιορδανίδου Χριστίνα να πάρει τηλέφωνο για το αρνί. Αν δεν ακούει, να την πάρετε τηλέφωνο να πάρει, γιατί αλλιώς το αρνί θα πετάξει. Δεν μου λες, ρε κόκκινε. Τώρα μας ακούνε στη Θράκη και στη ΣΕΚΑΠ. Και λες εσύ ότι θα πουληθεί, πουλιέται η ΣΕΚΑΠ. Πουλήθηκε η καπνοβιομηχανία του Σαββίδη στη Ρωσία. Ναι. Αν η ΣΕΚΑΠ υπάγεται σε αυτήν, ναι. Δεν το γνωρίζω. Πες δεν. Αυτό είπα, δεν γνωρίζω. Γιατί σε ακούνε και μπορεί μια παπάνια. Δεν γνωρίζω, λέω. Πες τη λέξη δεν γνωρίζω άλλη μια φορά. Δεν γνωρίζεις. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και στο φίλο αυτό είπα, δεν γνωρίζω. Πες δεν ξέρω. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Παλικάρια. Ναι. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου. Ας χαιρετούρε φίλε, πάνε στο προκείμενο. Ωραία, πάω στο παρασύνθημα λοιπόν. Ο κύριος Γρηγόρης με είχε βαφτίσει ο φιλωμένης νούμερο 2. Καμία σχέση. Δεν σε βάφτισα ρε φίλε. Παρακάτω. Σε πέρασα για τον... Δεν σε βάφτισα. Εγώ άκουσα ένα όνομα στον αέρα και λέω το ίδιο αυτό που του είπες. Δεν λέω κάτι ψέμα. Τέλος πάντων. Σου λέω λοιπόν, δεν σε βάφτισα, σε μπέρδεψα. Α, μάρε φίλε, σ' αρέσουν οι άντρες ή οι γυναίκες, ρε φίλε. Να είστε καλά, να είστε καλά, οκ. Βαρύς είναι όπως είναι. Σ' αρέσουν οι άντρες ή οι γυναίκες, ρε φίλε. Καθυστερημένος είναι. Είτε του αρέσουν οι άντρες, είτε του αρέσουν. Πουλήθηκε και η ΣΕΚΑΠ, ενημερώνουμε τώρα. Ποιος το είπε. Ένας φίλος ο οποίος ξέρει το ρεπορτάζ. Το δελτίο τύπου στα αγγλικά έχουμε. Ξέρεις αγγλικά. Ή στην Τζουβελάκη, κύριε Μελίδου, 4 χρόνια. Φέρε να το διαβάσω, ρε φίλε. Φέρε το διαβάσει. Τι κεφάλαια. Στα αγγλικά το διαβάζει, ρε. Μετάφραση ποιος θα κάνει. Φέρτε το στα αγγλικά. Πουλήθηκε σε κάπου δηλαδή. Αυτό του λες τώρα. Και είσαι κάπου, ναι. Πουλήθηκε σε κάπου. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι καλό ή κακό. Εάν πουλήθηκε σε κάπου, τι είναι, ρε κόκκινε. Καλό είναι. Αφάει και ένα υποβιβασμό, πάω τώρα από αυτούς τους δικαστές και να του παίρνουν, δεν σε θέλουμε. Του το λένε δηλαδή. Η Σόνια Σαββίδη βγήκε να πούμε και λέει δεν μας θέλετε εδώ.
του Πιπομιμίκου η γυναίκα. Που ναι. Το γύρισε με τη Νέα Δημοκρατία στον Ιβάν και έφυγε από το Μαρινάκι. Διάβαστο. Πώς? Διάβαστο. Εσύ διάβαστο. Όχι, διάβαστο. Δεν διαβάζω τίποτα. Διαβάζει. Διαβάζει. Διαβάζει, ναι, εδώ τι λέει. Μετάφραση, δεν λες. Japan Tobacco Inc. Ο τομπάκο ποιο είναι? Τομπάκο είναι ο καπνό. Α. Ιαπωνέζικη καπνοβιομηχανία. Ε. Announces today. Αζήσε. Ανακοινώνει σήμερα ναι, ότι... that the J2 Group ναι. Ότι η J2 Group has agreed, συμφώνησε ναι. To acquire Doskoi Tabak Companies. Με την Doskoi Tabak Company. Για σε κάποιον θέλω να διαβάσει. Ναι. Ναι. Πού το λέει? Λοιπόν, number one position in Russia, the third largest tobacco market in the world. Νούμερο ένα στη Ρωσία, την τρίτη μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στον κόσμο. Ναι. Καπνοβιομηχανία στον κόσμο. Εντάξει. Στην τρίτη σελίδα. Στην τρίτη παράγραφο. Πρέπει να πάω στην τρίτη σελίδα, μισό λεπτό. Τρίτη σελίδα. Ποια τρίτη σελίδα? Με είπε να πάω. Τρίτη σελίδα. Τι περιλαμβάνει. Ναι. Τι περιλαμβάνει. Αυτή είναι η τρίτη. Στάτους λέει που λέει. Ναι. Τι λέει, μπερδεύτηκαμε. Number of shares by J. Τι number of shares to be. Ναι. Πού το λέει ρε, γιατί. Στην τρίτη σελίδα. Έλα εδώ μέσα κι εσύ, μωρέ. Κάτσε να δώσουμε είδηση να πούμε. Τι να γάμι. Ψάχνω. Α, τι ψάχνει. Δεν το βλέπω, συγγνώμη. Δεν το βλέπει, δεν ακούει. Στην τρίτη σελίδα είμαι. Τι λέει. Στην τρίτη ήμουνα. Αυτό είναι στη δεύτερη. Εντάξει, ναι. Α, οκ. Okay. Λέγει. Overview of συνεταιριστική καπνοβιομηχανία Ελλάδα σε ΚΑΠ. Την παίρνει και αυτή δηλαδή. Ναι. Και άρα την πουλάει ο Σαββίδης. Αυτή είναι η είδηση. Ρε φίλε, όταν δεν γνωρίζω. Και στο... Τώρα! Και το διάβασα και στο μετέφρασα. Ικανοποιημένος. Άρα τι λέμε στον κόσμο τώρα. Ότι δεν ξέρω αγγλικά. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ορίστε, έτοιμοι. Τι, τελειώσαμε. Ναι, γιατί. Τα μαλλιά μου είναι βρεγμένα. Κραπουζείτε. Κανένα περιοδικό δεν ανοίγεται. Είναι πάρα πολύ της μόδας το μερικό wet look. Δηλαδή έτσι μία τούφα ίσια και στεγνή και όλο το υπόλοιπο έτσι βρεγμένο και μοιραίο. Τώρα δεν ξέρω αν επιμένετε, τι να πω. Να περάσετε το βράδυ το σπίτι σας που έχετε και νεκτερινή χρέωση, να τα στεγνώσουμε εκεί. Μην περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι επιχείρηση κι αν έχεις, έλα στον Ήρωνα για να έχεις νυχτερινό τιμολόγιο όλη η μέρα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC Terna και NG. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 12μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή RAE. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Σκέφτηκες να κανονίσεις ένα ταξιδάκι με τη γυναίκα σου ή δυο σας? Να αναθερμάνετε τη σχέση σας? Έξυπνη κίνηση. Πώς έτυχε να παίζει η ομάδα σου εκτός έδρας τις ίδιες ημερομηνίες? Είναι ακόμα μυστήριο. Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου ένα δρακοαυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι?
Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons, ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά, μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν, πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Βάζοντας καύσιμα λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωροεπιταγές για τις αγορές μου από τα πρατήρια Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Πίνω και μέθω. Μπάμπη Τσέρτος και Μαριό. Μια ρεμπέτικη συνάντηση που περιμέναμε καιρό. Το ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μας ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Στην Άνω Γεντικουλέ και στο θρυλικό Μπαξέτσι Φλικ. Πάμε τσάρκα στα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Μαριό στο Θέατρο Βεργίνα. Συμμετέχει η Μαρία Σταφυλοπάτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Φαλκόνης. Μόνο για 4 παραστάσεις 23, 24, 30 και 31 Μαρτίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακετό. Πανέτο. Today's Delicious. Νηστεία και πανέτο, πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive today. Πάλι υγρασίες στο ταβάνι. Πάλι πεσμένοι σοβάδες στους τοίχους. Μα τι κάνουμε λάθος. Πάντα υπάρχει η σωστή λύση. Ντομίσιμα. Η Ντομίσιμα, η πρώτη βιομηχανία στεγανοτικών χημικών δομικών υλικών, μεταφέρει σε κάθε σπίτι την τεχνογνωσία από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στη χώρα μας. Μετρό, Εγνατία Οδός, Ολυμπιακά έργα. Για στεγάνωση, επισκευή και προστασία στο σπίτι, εμπιστευόμαστε το εμπορικό δίκτυο της Ντομίσιμα. Ντομίσιμα. Τα έργα μας μιλούν μόνα τους. Κάτι το λεωφορείο από την προηγούμενη στάση. Όποτε άτομο που είμαι. Και πα και το λε κουβέλι κατευθείαν. Και μένει άλλο παγωτό. Καταρχήν, λύσε μου το μυστήριο. Πώς το σκέφτηκε τώρα όλο αυτό το δανταϊστικό. Τρέχοντα πρωτού πάω στη δουλειά, ήρθα γρήγορα αλλά δεν πρόλαβα. Πώς τον εντόπισε? Μήπω είναι ο ζωολογικό κήπο, πήγα στη Μονή Βλατάδων, βάλα ορίστου. Μπήκε δηλαδή σε τρία σημεία για να τον βρει. Το τσάκο 97, α το πούμε. Κάτσε, φίλε, οπότε παρατά το φορτηγό στην άκρη και ορμά να τον πιάσει. Τον έπιασα το παγάσα, το τσάκοσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησε γιατί τώρα με συν 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνα σε βρει. Κατά τις μία η ώρα σχολάει, οπότε το σλέπει σε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο Φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το Φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το Φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Δώσε, 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 ζύζη. Κάνε μετάφραση, λέει, κάει κάτσε εδώ πάνω. Δεν μπορεί. Δυσκυλιότητα τον έπιασε μετά. Και δεν μπορεί να πει και τίποτα, γιατί ήταν φάμπου. Το στέλνει στον αέρα, πιάτο, κατευθείαν. Τώρα τι θα πει. Τι θα πει, άντε, βγες και πες, βρε, κουράδο. Βγες. Τι να πει, βρε, μίξα. Λοιπόν, παρέα με τη Hyundai Εσκιά της Βαλοδήμος, την κορυφαία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει για εσάς οι οποίοι θέλετε αυτοκίνητο και όχι μόνο. Για εσάς που έχετε αυτοκίνητο, το i20 μπορείτε να το αποκτήσετε σε όποια έκδοση θέλετε, με την κορυφαία έκδοση που υπάρχει στην αγορά, μέχρι και 1600 ευρώ. Θα το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-596. Περιμένω, ναι, όχι για πολύ ακόμα, την κυρία Ιορδανίδου Χριστίνα. Την περιμένεις πολύ. Άλλα 10 λεπτά έχει. Πέντε, να επικοινωνήσει. 10 λεπτά έχει. 5 έχει. Εγώ καθόριζω το χρόνο. Άντε γίνα μισή και όμοι τώρα. Η Ιορδανίδου Χριστίνα έχει 10 λεπτά να επικοινωνήσει, γιατί αλλιώς χάνει το αρνί. Τι έγινε με τη μετάφραση? Πώς ερμηνεύεις την πώληση? Η μετάφραση πώς ήταν, ε? Για 4 χρόνια στην ίδια τάξη που έμενε στην Τζουβελάκη. Για 4 χρόνια. Καλή. Λοιπόν, τέλεια. Ρωτάω κάτι όλους εσάς. Πώς μεταφράζεις? Οι οποίοι θέλουν. Ναι. Θα το μεταφράσω τώρα, γι' αυτό θα μιλήσω. Μετέφρασε. Λοιπόν, για όλους εσάς οι οποίοι δεν πιστεύετε στα μεταφυσικά πράγματα, δεν πιστεύετε στην αρνητική ενέργεια και δεν πιστεύετε σε αυτά τα οποία σας λέω τόσα χρόνια. Λοιπόν, για να μην αρχίσω να κάνω κανένα πενταψήφιο νούμερο και να αρχίσω να λέω χαρτομαντία και μπούρδες. Έκανε ο Σαββίδης χειραψία με το Φαλακρό. Την επόμενη μέρα χάνει από τον Αστέρα Τρυπόλεως. Στο επόμενο παιχνίδι διακόπτεται ο αγώνας για πράγματα ασύλληπτα. Μέσα σε μια εβδομάδα μετά πουλάει την εταιρεία του. Συγγνώμη, και φεύγει από την Ελλάδα. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ το λέω. Το πουλάει την εταιρεία. Το πουλάει και πουλάει και τη ΕΚΑ. Μισό. Το πουλάει την εταιρεία του. Σημαίνει ότι λέει το Μητσοτάκη που μίλησε 8 χρονών και το Τζίπρα που μίλησε 11. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Τους λέει πάτε τα πάρτε τα χρέη της ΕΚΑ τώρα από τους Κινέζους. Τους πηδάει. Αυτή είναι η απάντηση του κοντού απέναντι στις μαγκές των Αθηναίων. Την πουλάει τη ΕΚΑΠ και πάει τώρα στη Βουλή και λέει πάρτε τα λεφτά τώρα από τους Κινέζους. Ξέρεις, θα πάρουμε από τους Κινέζους. Δεν μπορώ να δεν το πω. Δεν είναι Κινέζοι, Ιαπωνέζοι. Οι Ιαπωνέζοι. Επειδή είναι 15 και 42, δεν μπορώ να σου πω. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ο κοντός κάνει τεράστια ρευστότητα. Αυτή τη στιγμή ούτω μαζί. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μη με συμπληρώνεις, ρε κόκκινε. Δεν συμπληρώνω. Αυτή τη στιγμή τη ρευστότητα αυτή δεν την έχει ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε κανένας Έλληνας. Εντάξει. Το να έχεις ρευτό σήμερα γίνεσαι πάρα πολύ ισχυρός. Το αν φύγει από την Ελλάδα ή μείνει στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ενδιαφέρει τους Παοξίδες και όχι τον ίδιο τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης χαίστηκε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης έκανε ένα πολύ μεγάλο deal με τη χειραψία τη δικιά μου, όπως λες. Άρα κανονικά πρέπει να πάρω προμήθεια εγώ από την πώληση. Το πρόβλημα δεν είναι το όχι ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης έκανε μια πολύ ωραία πώληση. 14 μήνες διαπραγματευόταν. Άρα δεν είναι τωρινή δουλειά. Άρα λοιπόν τι είχε πάρει δουλειά, ότι τελειώσαμε με τις ΕΚΑΠ, μας δουλεύουν εδώ πέρα, δεν θέλουν να επενδύσουμε, δρόμο, μπούλο. Τα πήρε τα λεφτά. Το πρόβλημα δεν το έχει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης έχει χεσμένο στον τάλιρο. Το πρόβλημα το έχει ο Πάοκ αν φύγει ο Σαββίδης. Το αν φύγει από την Ελλάδα το θες, σαν Ηρακλειδέας. Δεν είναι είδηση για σένα. Πας στον κόσμο τώρα. Εγώ είπα, εσύ κατάπιες το λαρίγκι σου. Έκανες χειραψία. Ναι, και έκανε το μεγαλύτερο deal ο Σαββίδης. Καλά. Ο Πάοκ ούτως ή άλλως 50 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Δεν φταίει η δικιά μου χειραψία. Το κατάλαβες, μπούλι. Άντε, πας στον κόσμο τώρα. Μπούλι. Καλά, δεν σε αδένω στον αέρα. Μην με δίνεις να δίνουμε μετά. Θα πάει τζάμπα το ξύλο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Είπαμε ναι. Έλα, Αντιμουρίγιο, πρώην συμπαίκτη του Ξωτικίνιο. Έλα. Είμαι το παιδί που ήρθα χθες. Κατάλαβες, Κωστή, που βγάλαμε τις φωτογραφίες. Ναι. Σου φέρνω τον Τραχανά αρχικά, αντί να πάρει την προμήθεια από το Σαββίδη. Φέρε εμένα τον Τραχανά και τα λουκάνικα στον κόκκινο. Λουκάνικα δεν έφερα, γιατί τα έφερα στον δρόμο. Θα φάει και ο κόκκινο Τραχανά. Ναι. Α, έτσι εξηγέσαι. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, Τραχανά. Σε δρομολογήσαμε πώς θα έρθεις, σου εξηγήσαμε τα κόλπα και δωροδοκείς τον άλλον. Καλά.
Α, κουλιανός. Έχεις φάει κατάρα από γριά? Όχι, γιατί και εγώ γριά είμαι. Τέτοιες κατάρες που έχουν ρίξει γριές στους άλλους, πέσαν γάμα εθνικοί ίδιοι. Μεγάλες κατάρες. Ναι, μπράβο. Για κατάρες πιάσαν σε εμάς τόπο, δεν πιάσαν στους άλλους. Και τον Τραχανά και τα άλλα είναι περίπτωση. Λέγε τι λέει ο κουμπάρος. Εγώ λέω, φίλε, να πει, λέει ο Ιβάν στον Τσίπρα, ότι αγοράζω τα μνημόνια της Ελλάδας και δανεικό τον Ενρίκε στην ΑΕΚ. Η δικιά μου, λέει, χειραψία ήταν τον deal. Η δικιά σου ήταν το 3-2. Τον ανόητο. Πάμε, ναι. Σωστό. Ναι. Ναι. Καλά, Κωστή. Γιατρός Ξανθιώτης. Είμαι το Σπύρος Παπαθανασάκης. Θα μείνω χωρίς δουλειά ή καμιά θεσούλα και στο Μετρόπολης. Για το Σπύρο Παπαθανασάκη που θα μείνει άνεργος τώρα. Πάει στην Κίνα να δουλέψει. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Ήθελα να πω για τον Σαββίδη. Να πει. Ο Σαββίδης έχει λεφτά όπως ο εκατομμύριο. Δισεκατομμύριο αυτό που είναι ο Άραβας στην Παρίσι, δεν με τι έκανε τίποτα. Είναι άμπαλος, αλλά εκτό από άμπαλος δεν βάζει και μυαλό. Άστο να μιλήσει. Παρακάτω. Τόσα χρόνια δεν βάζει και μυαλό. Ναι. Πού δεν βάζει μυαλό. Πάω να κόψω εγώ εισιτήριο. Θέλω να μ' θέλω να ξεκινήσει σωστά υπόθεση. Ναι. Πάμε μέσα να δούμε τον αγώνα. Πετάνε άλλοι χαρτάκια. Ναι. Για το χαρτάκι αυτό που διακόπηκε ο αγώνας. Ναι. Έγινε ολόκληρη βαβούρα για τον πρώτο το Ολυμπιακό. Τώρα ξαναπετάνε χαρτάκια. Έχει δίκιο, αλλά δεν πρέπει να τα χαρτάκια, αλλά πάλι πετάνε. Δεν πάει ένα εκεί να του βάλει μυαλό. Φωνάζουν τα μεγάφωνα για να μην τιμωρηθεί η ομάδα αυτό με το λέιζερ. Γιατί δεν πάνε, αφού οι κάμερες υπάρχουν. Γιατί δεν πάνε αυτό να το βγάλουν έξω. Τιμωρήθηκε, φίλε, αυτό το πιάσανε και το κυνήγησε. Πάει, πάω, φίλε. Το κυνήγησε, δικάστηκε. Δικάστηκε. Και τιμωρήθηκε σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να είναι στο αστυνομικό τμήμα. Δεν δικάστηκε. Δικάστηκε. Αναβολή πήρε την Τρίτη. Δεν τα ξέρει τα ρεπορτάζ. Την Τρίτη πήρε αναβολή. Δεν δικάστηκε. Ούτε αυτά τα ξέρει. Και αποφασίστηκε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ να είναι στο αστυνομικό τμήμα. Δεν δικάστηκε. Πήρε αναβολή. Καταλαβαίνει το έργο. Άντε πάλι. Λέγε αυτό. Μπαίνω μέσα στην είσοδο. Καταρχήν εγώ πήγα με ταυτότητα για να βγάλω το εισιτήριο. Και όταν πήγα το βράδυ για να δω τον αγώνα, δεν έλειξε κανένας αν είμαι εγώ ή δεν είμαι εγώ. Δηλαδή απλώς έδειξα ένα εισιτήριο και μπήκα μέσα. Και ούτε έγινε έλεγχος. Εγώ μπορούσα να έχω τα πάντα πάνω μου. Δηλαδή τώρα ο Σαββίδης, αυτοί που είναι στο Σαββίδη δίπλα, θέλουν να βάλουν, να κάνουν ομάδα ή δεν θέλουν να κάνουν, μας προοδεύουν. Κάτσε να πάρεις απάντηση από τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Τον Κώστα Πετρωτό, τον οποίο έχουμε δίπλα μας. Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω μια παρέμβαση και να πω ότι στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη ακόμα στην εκδίκαση, ενημέρωσε πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Καποδίστριας, ο αθλητικός δικαστής, ότι είχε εκ νέου επικοινωνία με τον διαιτητή, τον Γιώργο Κομίνη. Του είπε ότι το σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που έχει τον κρατά αδύνατη την παρουσία του μέχρι 28 Μαρτίου και επομένως θα απαντήσει στα ερωτήματα που θα το στείλει εγγράφος ο αθλητικός δικαστής με υπόμνημα. Θα στείλει δηλαδή ένα απαντητικό έγγραφο στα ερωτήματα που θα το στείλει ο αθλητικός δικαστής για να δώσει διευκρινήσεις ο Γιώργος Κομίνης για κάποια ερωτήματα που προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία. Αυτό είναι που συμφωνήθηκε και αυτό είναι το οποίο ανακοίνωσε πριν από λίγο, γιατί έκανε νέα επικοινωνία με τον Γιώργο Κομίνη ο αθλητικός δικαστής κατά τη διάρκεια της εκδίκασης. Αυτό. Καλό. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Είναι καλό. Καλό είναι. Καλό είναι από την άποψη του ότι θα μιλήσει ο βασικός μάρτυρας, γιατί το βασικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία είναι ο διαιτητής. Αυτός χειρίστηκε την όλη κατάσταση. Mm. Αυτός ξέρει αν όντως είπε στην ΑΕΚ βγείτε να παίξουμε, γιατί το αρνούνται οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Αυτός ξέρει ακριβώς τι έγινε. Εδώ βλέπεις ότι και η ΑΕΚ και η πλευρά του ΠΑΟΚ λέει ότι αρχικά μέτρησε τον γκολ, αυτό που είδαμε όλοι. Πηγαίνα προς τη σέντρα, σταμάτησε μετά, πήγε στον ποντίκι και συζητούσα μαζί τους και αυτός έγραψε άλλα πράγματα στο φυλαγόνο. Επομένως είναι απαραίτητο, υποχρεωτικό θα έλεγα εγώ, να δώσει διευκρινήσεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Χαίρετε. Έλα, δυνατά, ζωηρά. Χαίρετε. Χαίρετε, ζωηρά. Λοιπόν, σας πήρα τηλέφωνο λόγω του Σαββίδη. Μάλιστα. Είχα πάρει Ραπτόπουλε και πέρσι που μιλάγαμε για τη ΣΕΚΑΒΙΕ, για τον πρέσβη, τα έχουμε ξαναπεί. Και είχα ρωτήσει το φίλο σου και το φίλο μας τον Γρηγόρη πριν δύο εβδομάδες, μου είπε κάτι γενικό. Και λέω, του είχα πει, ο Σαββίδης θα συνεχίζει να βάζει λεπτά. Ναι, και σου είπα πως ναι. Όχι, μου είπες, δεν ξέρω, θα δω κάτι γενικό και καλά έκανες γιατί θέλεις να εκτίθεσαι. Μια χαρά το πας. Η ερώτηση δική μου είναι η εξής τώρα. Ο πιο μάγκας στις άδειες με τις τηλεοράσεις, τότε που τους είχαν μαντρώσει μέσα, αποδείχτηκε ο Αλαφούζος γιατί πήρε την άδεια τότε με τα λιγότερα λεπτά. Κάνε μια παύση μισού λεπτού, σε παρακαλώ. Γιώργος Ζαΐρης για είδηση.
Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. 5,5 ώρες κράτησε η όλη διαδικασία, ολοκληρώθηκε. Η είδηση είναι η εξής. Ότι ο Γιώργος Κομίνης επικοινώνησε μέσω email με τον πρωτοδίκη, με τον δικαστή, ο οποίος τον κάλεσε. Το είπαμε πριν από λίγο. Ορίστε. Το είπε ο Πετροτός πριν από πριν από ένα λεπτό πήρα. Το είπε ο Πετροτός. Εντάξει, παιδιά, είμαι μέσα στην αίθουσα, συγγνώμη. Για όνομα του Θεού, όχι προς Θεού. Ολοκλήρωσε και. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να μείνουμε εκτός αέρα, να έχουμε τον ηχολήπτη τη δυνατότητα να ακούγομαι, γιατί πιθανώς να έχουμε δηλώσεις από δικηγόρο του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ναι, πολύ καλά. Ανά πάσα στιγμή διακόπτουμε, σας παρακαλώ μόνο να έχω ενδοεπικοινωνία με το. Εντάξει, Γιώργο, εντάξει, Γιώργο, εντάξει. Φίλε, συνέχισε. Ωραία, στα γρήγορα γιατί τρέχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα βάλει ο Σαββίδης λεφτά τώρα, γιατί τώρα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Τώρα έχει τα λεφτά στην τσέπη. Τώρα τον έχει ανάγκη και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Φίλε, εγώ μετά από αυτή τη χειραψία φοβάμαι τα πάντα. Ποια χειραψία? Η χειραψία, αυτός πρέπει να πάρει ρεπορτάζ και όχι μόνο αυτό. Τη χειραψία που έκανε με τον Φαλακρό. Περίμενε, για να μην χάνει λεπτά στην Ελλάδα. Ένας από το διπλανό σου χρειάζεται. Όχι τους άλλους βουτυρομπεμπέδες που είχε και ο δικός μας Αλαφούζος και του φάγαν τα λεφτά. Κάτσε Γρηγόρη, να είμαστε τώρα σωστοί. Δεν σε άδικο. Όχι, κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν σημαίνει ο άλλος ότι επειδή έχει Κόρντομπα, δεν ξέρω τι έχει, τι κάνει το παλικάρι, δεν ξέρει τι του γίνεται. Είπα κάτι τέτοιο ποτέ. Εγώ το λέω, δεν είπα τι το είπε. Ρε, μην το παίρνει προσωπικό. Όχι, ρε, όλο, ρε, εγώ δεν διαφωνώ. Όχι, δεν κατάλαβα, δεν διαφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Ναι, η ερώτηση δική μου είναι η εξής. Όπως την πατήσαμε εμείς με τον εδικόν εμάς, ο οποίος στις επιχειρήσεις του είναι πιο μάγκας από όλους, τώρα θα σηκωθεί να φύγει και θα κρατήσει τα ξενοδοχεία και θα τους φεσώσει με τα 10 εκατομμύρια που έχει πει της εφορίας δεν τα πληρώνω, ή θα βάλει περισσότερα πάρει δεν πάρει το πρωτάθλημα. Εκεί θέλω να τους δω τους μάγκες. Μάλιστα. Έχω άδικο. Να είσαι καλά, όχι. Ρα πούλησε το μάτι και παίρνει όσα χρωστάει η Ελλάδα. Έχει οι άλλες 6 επενδύσεις στην Ελλάδα. Πες το κόκκινο να μην χαίρεται ότι φεύγει ο Σαββίδης. Ο κόκκινος. Εγώ δεν δήλωσα χαρά. Τη μεγαλύτερη. Εγώ σου είπα την πλάκα. Σου είπα. Μετά τη χειραψία που έκανε ο Φαλακρός. Αν δεν το πιάνεις, οκ. Okay. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Έλα, μα τώρα. Αυτόν δεν μπορώ να σε δω ποτέ. Ευτυχώς που είσαι εσύ. Εγώ όπως μίλησα και με έκοψε, 6 χρόνια είναι ο Σαββίδης. Πήρε 8 προπονητές. Πρόσεχε, 8 προπονητές. Αυτός ο μικρός τύπος έχει το DNA του παπά του. Ξεκίνησε το 56-57 τη ΜΕΝ, τελείωσε από τα 9 το 38. Έπαιξε 25 χρόνια. Έχει τάρα το παπά του DNA. Πανέξυπνος είναι. Δεν έπαιξε, βρήκα τον Τάκη κάπου δεν το χρησιμοποιεί, δεν τι κάνω μικρός, ε. Δεν έπαιξε τον αμαροφύλακα στίγο στο πάρκ, τέλος πάντων. Εγώ τον δίνω να καταλάβει, όταν έχεις κρέστο, ζαπλάνο, 4 σε δεπάκ, βάζει με τον Ολυμπιακό κάτω, βγάζει το βαλατιστέ, βάζει το πράγμα και βγάζει το κρέσπο και βγάζει. Σαν προπονητής δεν είναι ίδιοι σωστά. Πριν ένα μήνα έχει 52 βαθμούς. Πάλι 52. Στο πρώτο γύρο, στο Ολυμπιακό έχασε ένα 0 με αυτό κόλ. Το δεύτερο κόλ, το δεύτερο με την ΑΚ, τρώει κίτρινη ο Ζαμπράνο, δεν το βγάζει κανένα έξω. Να βάλει το κρέσπο, να βάλει το μαλλιά τέλος πάντων, να μείνει με 11. Πήγε στην 7, πήγε στην 3 που έχασε. Με κατάλαβες? Πού να σε καταλάβει, ρε κόκκινο. Να σε καλά, φίλε. Δεν σε κατάλαβε. Πάμε πάλι. Πες, ρε κόκκινε, δεν σε κατάλαβα. Δεν τον κατάλαβες. Θες να σου το δώσω να το μεταφράσεις λίγο. Φρε. Δεν. Να σου το δώσω να το μεταφράσεις. Γιατί. Πρέπει να απαντήσω. Γιατί. Λέει δεν τη γνώμη. Μα δεν είναι. Σε ρωτάει τώρα. Με κατάλαβες. Πες τον, δεν σε κατάλαβα. Όχι, ό,τι πει. Πάμε, πάμε τη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώ τώρα. Για να μην εκτίθεστε. Ναι. Θα σας πω και το όνομά μου, αν θέλετε. Λέγομαι Στήλος Ιωάννης. Έχω την επίσημη ανακοίνωση της Ιαπωνέζικης της καπνοβιομηχανίας. Είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που νομίζει ο κόσμος και έτσι πως τα λέτε εδώ. Είναι 30 σειρές, αν θέλετε να τη διαβάσω. Είναι επίσημη μετάφραση. Σήμερα, Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, υπογράφει σύμβαση μεταξύ της GTI και της Tabaco Business, μέρος της οποίας είναι η εταιρεία SECAP. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτή τη συμφωνία διήρκησαν πάνω από ένα χρόνο. Πρόκειται για μια απόλυτη μελετημένη επιχειρηματική κίνηση. Είναι η επίσημη ανακοίνωση. Αυτά διάβασα. Εγώ τι διάβασα και μετά. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή φέρνει τη ΣΕΚΑΠ μπροστά σε μια νέα εποχή. Αφού η ΣΕΚΑΠ ανασυγκροτήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Ρε φίλε, πριν τι είπαμε εμείς. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο χάνεται η ουσία η οποία είναι παρακάτω. Τώρα ενσωματώνεται σε μια μεγάλη διεθνή καπνική εταιρεία.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές και ελπίδα όχι μόνο για τις ΕΚΑΠ, αλλά και για όλους τους κατοίκους της περιοχής, της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Εδώ είναι τώρα το κυριότερο το οποίο κάνατε. Από πριν το λες το κυριότερο, άντε λέγε. Άκου. Το διοικητικό συμβούλιο της Dimera Group, είναι η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη, όλων των επιχειρήσεων, αποφάσισε να επικεντρωθεί, επαναλαμβάνω, αποφάσισε να επικεντρωθεί τη επενδυτική δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Σε άλλα μεγάλα έργα, στους τομείς του logistics, στην παραγωγή τροφίμων και των ξενοδοχειακών και των ρωτικών επιχειρήσεων. Ποιος λέει το αντίθετο? Τι σημαίνει αυτό? Ότι η βάση στα επόμενα χρόνια όλων των δραστηριοτήτων του Σαββίδη θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είπε το αντίθετο, ρε φίλε? Λοιπόν, φίλε, Πόντιος είσαι? Τι είπατε? Είστε Πόντιος? Το αντίθετο, ποιος το είπε? Ναι, μα γιατί λέγατε και σε κάπου. Πωλείται το πλειοψηφικό πακέτο. Ναι, και... όχι όλο, όχι όλο το πλειοψηφικό πακέτο. Έχει λόγο και ο Σαββίδης. Όλες οι δουλειές πλέον, το κέντρο των βάσεων της επιχείρησης του Σαββίδη πλέον είναι στη Θεσσαλονίκη. Άστο, φίλε, άστο, σε παρακαλώ. Άστο. Άστο να πάει στα κομμάτια. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν, για να μην βγάζουμε συμπεράσματα λόγω της δουλειάς μου. Έχω μια σχετική γνώση, όχι ολοκληρωμένη, σχετική γνώση για αγοραπολισίες μεγάλων εταιριών. Ωραία. Αυτό κρατάει, αλλά τώρα με κάλυψε ο κύριος πριν, ήμουν στην αναμονή, αλλά το είπε. Αυτό κρατάει τουλάχιστον 6 μήνες για μεσαίου είδους και πάνω από χρόνο για μεγάλου είδους εταιρείες. Άρα, καταρχήν, βλέπουμε ότι έγινε ένα deal στο οποίο δεν έχει ανοίξει ρουθούνη από πριν, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Πιαστήκαμε όλες εξαπίνεις, απλά οι ανακοινώσεις γίνανε σε ένα timing. Μπορεί το μυαλό να σκεφτεί διάφορα. Αυτά δεν γίνανε πριν το μάτς του Ολυμπιακού. Είπε πάνω να πουλήσω, να φύγω. Το καταλαβαίνω. Το είπαμε, το είπαμε και αυτό. 14 μήνες είπα. Το καταλαβαίνετε, αλλά το λέω με άλλον τρόπο. Ότι αυτά τα πράγματα είναι αγώνας μηνών. Ένα το είπαμε, δεύτερο. Φίλε, 16 μήνες. Ναι, ρε, δεν είπα το αντίθετο. Γιατί να επαναλαμβάνουμε κάτι, ρωτάω. Γιατί την ώρα που περίμενα στην αναμονή τα λέγατε, τι θέλεις να κάνω, να κλείσω για τρίτη φορά, να τα ξαναπείτε, πείτε τα. Ωραία, θα πω κάτι άλλο. Για να ελαφρύνω κιόλα. Ο Αριανός που πήρε και πανηγύρισε, ναι, πανηγύριζε στα ουράνια, εμένα με κάνει να γελάω πάρα πολύ. Μου θυμίζει και μην με κλείσετε γι' αυτό. Κάτι περίεργους τύπους που είχαμε όλοι μαθητές με σπυράκια, με τέτοιους τύπους κλειστούς, που βλέπανε την ερωτικού περιεχομένου ταινία. Τώρα είναι στην κορύφωση αυτός. Αυτός τώρα είναι στην κορύφωση. Δεν το χαλάς, αλλά τίτλοι τέλος θα πέσουν όπου να είναι και την πρωταγωνίστρια, πάλι άλλος θα την πάρει. Να είσαι καλά. Αυτός θα μείνει. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, από τα γραφεία της Κοβοδούρου. Ναι. Από τα γραφεία της Κοβοδούρου. Λοιπόν, Βαλκάνοι οικονομολόγοι, δεν το λέω για σας, για το λαό. Σας ακούσαμε, Βαλκάνοι οικονομολόγοι, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Λοιπόν, Κώστα, ναι. Θέλω πρωτάθλημα, βρώμικο, ναι. Πρόστιχο, ανήθικο. Ναι. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο, ναι. Για να ευχαριστηθώ, ρε Κωστή. Ναι. Δεν θέλω εγώ αυτά. Εγώ θέλω βαλκανικό, έτσι. Το άσχημο βαλκανικό πρωτάθλημα. Αυτό θέλω. Έτσι. Και δεύτερον, μακριά τα χέρια από τον Κομίνη, τον καλύτερο διαιτητή για μένα πανευρωπαϊκά, που εύχομαι και τελικό Μουντιάλ. Και τρίτον, τώρα που φεύγει η οικογένεια, αν θα φύγει, αφιερώνω στο γιο Σαββίδη, τον Γιώργο, ζητάς παιδί μου την ευχή, πώς το λέει Καζαντζίδης, που λέει ένα κομμάτι, ζητάς παιδί μου την ευχή, στα ξένα για να παντρευτείς, έχει ένα κομμάτι, ο Καζαντζίδης ένα τέτοιο. Πολλά κλαμμένα κομμάτια έχει. Σε ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Έγινε, έγινε. Η επίλεκτη ομάδα θελοντών Επομέα Πηλέας Χορτιάτη μας προσκαλεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα προσέλευση 6.30 στην απονομή βεβαίως των επιτυχών των νέων μελών της εκπαιδευτικής περίοδου 2017-18. Στην απονομή βεβαίως των παρακολούθησης πρώτων βοηθειών και στην βράβευση υποστηρικτών και στην κοπή πίτας της ομάδας μας. Μάρτιο θα κόψει πίτα ο... τώρα τι κόβουν, ρε φίλε. Το Πάσχα δηλαδή. Ναι, φίλε, δεν είναι κερδοφόρος εταιρεία. Ποιος το είπε? Μη κερδοσκοπική εταιρεία. Γιατί είναι μη κερδοσκοπική? Μη κερδοσκοπική εταιρεία. Βασίζεται στη στήριξη ανθρώπων. Σαν και εσένα, εθελοντών. Ναι. Εθελοντών, ναι, γιατί. Και σαν εθελοντής που είσαι, σε καλή, ας πούμε. Θα πας, έτσι δεν είναι? Εγώ, αν μπορώ να κάνω κάτι. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, η Μάρινα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμο. Να είστε όλοι καλά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι
τίτλοι επικαιρότητας.